Εκπρόσωπε του Μητροπολίτου Κατερίνης Κυρίου Αγαθονίκου, Σεβαστή Πατέρες, κύριε στρατηγοί, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Πρόεδρε των Εφέδρων Αξιωματικών Ομού Πιερίας, αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων, λίγο διαφοροποιημένη αλλά εξίσου σημαντική. Όπως ξέρετε, στο πρόγραμμα ήταν ο κύριος Λιμπέρης, ο Ναύαρχο ο Αγιεθά. Θα μα μιλούσε για τα ίμια. Τελικά από τα ίμια πάμε στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν την εξαιρετική τιμή και χαρά να έχουμε τον κύριο Μίτσανα, πτέραρχο, υποπτέραρχο στην αποστρατεία, ο οποίο συμμετείχε στην αποστολή αυτοκτονία νίκη το 1974. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένο, όχι γιατί συμμετείχε στην αποστολή αυτή, αλλά γιατί έγραψε ένα βιβλίο, έτσι γνωριστήκαμε το οποίο είναι εξαιρετικό, έκανε τέσσερα χρόνια να το γράψει και ήταν, ίσως είναι το μοναδικό βιβλίο που γράφτηκε από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν τα γεγονότα, έψαξε βρήκε μαρτυρίες άλλων συμπολεμιστών του, υπταμένων και μη, καταδρομέων και έτσι παρέδωσε σε εμά τους νεότερους αυτό το βιβλίο, αυτή τη μαρτυρία για τις αεροπορικές επιχειρήσεις και όχι μόνο στην Κύπρο. Ο κύριος Μπίνιας παρακαλώ να διαβάσει ένα σύντομο βιογραφικό του κυρίου Μίτσελ. Ο κύριος Μίτσινας γεννήθηκε στις Θεσπιές Θηβών το 1938. Το 1961 αποφύτησε από τη σχολή Ικάρων, σταδιοδρόμησε ως υπτάμενος αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία και αποστρατεύτηκε το 1987 με το βαθμό του Ποπτεράρχου, συμπληρώνοντας 6.200 ώρες πτήσεως. Υπηρέτησε στην 337 μοίρα παντός καιρού, στην 3.36 μοίρα κρούσεως, στην 3.54 μοίρα τακτικών μεταφορών, όπου πέταξε και με πυροσβεστικά αεροσκάφη. Διετέλεσε διοικητή τη 354 μοίρα τακτικών μεταφορών και διοικητή τη 134 Εσμηναρχία μάχης. Στην καριέρα του, υπηρέτησε ω διευθυντή στο νεοσύστατο κλάδο επιχειρήσεων της ΔΑΗ, καθώς και σε διάφορε άλλε επιτελικέ θέσει βοηθό γραμματέα στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνική Άμυνα στο ΓΕΘΑ, καθώ και σε άλλε επιτελικέ θέσει του ΓΕΘΑ. Έλαβε μέρο στην ειδική αεροπορική επιχείρηση Νίκη το 1974. Επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε παγκοσμίω αποστολή αυτοκτονία και προτάθηκε για το Χριστούν Αριστείο Ανδρία. Το 1994 τιμήθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας με το δίπλωμα τιμή για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση Νίκη. Φύτησε σε πολλά σχολεία επιμόρφωση εσωτερικού και είναι απόφυτο τη Σχολή Πολέμου τη Αεροπορία. Εκπαιδεύτηκε στι ειδικέ διαδικασίε των αποαέρος ελέγχων ραδιοβοθημα... ραδιο... ραδιοβοηθημάτων στι ΗΠΑ. Έκτοτε, επί σειρά ετών, ήταν ο μόνος που εκτελούσε τους αποαέρος ελέγχους όλων των ραδιοβοηθημάτων της πολεμικής αεροπορίας. Δίδαξε στη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας το μάθημα επιχειρήσεις αερομεταφορών. Το 1991 διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ο λόγος στον κύριο Μίτσενα. Πριν ξεκινήσετε κύριε Μίτσενα, να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Κατερίνης, ο οποίος είναι ε, συνδιοργανωτής όλη αυτή την οργάνωση. Ε, την προσπάθεια της Σχολής Γονέων και στη σημερινή ομιλία. Επίσης, οι είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Κατερίνης και το Βιβλιοπολείο Μάτι. Κύριε Μίτσα, να λόγο. Κυρίες και κύριοι, η σπουδαία γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και η εξαυτής εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δυνάμεων που ήλεχαν την περιοχή, καθώς επίσης και τα σοβαρά έως ασυγχώρητα λάθη των χειριστών του Κυπριακού προβλήματος διαχρονικά από Ελλάδα και Κύπρο... οδήγησαν στο γνωστό καταστρεπτικό αποτέλεσμα. Μια περιληπτική ιστορική αναδρομή κρίνεται σκόπιμη... για να δοθεί εικόνα του Κυπριακού προβλήματος... το οποίο είναι σε συνεχή επικαιρότητα... και θα συνεχίζει να είναι σε επικαιρότητα... μέχρι του βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Το 1950 με δημοψήφισμα ο Κυπριακός Ελληνισμός αποφάσισε ότι η ελευθερία για αυτόν σήμαινε μόνο η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σε όλο αυτό το διάστημα χάθηκαν χρυσές ευκαιρίες για την Ένωση. Ευκαιρίες που χάθηκαν από την αδυναμία χάραξης κοινή γραμμή από Ελλάδα και Κύπρο. Με τη συνθήκη Ζηρίχης και Λονδίνου το 1959 εγκαθιδρύεται η Κυπριακή Δημοκρατία το 1960... Το 1964 οι Τουρκοκύπροι καθοδηγούμενοι έντεγνα από την Τουρκία προκάλεσαν κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η τότε κυβέρνηση της Ελλάδος του Γεωργίου Παπανδρέου και με σκοπό η Κύπρος να είναι αυτάρκης στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής έστειλε μυστικά μια πλήρη ελληνική μεραρχία. Για επίλυση του προβλήματος προτάθηκε τότε το περίφημο σχέδιο Άτσισον, το οποίο απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, ο Αμερικανό διαπραγματευτή Άτσεσον πρότεινε δεύτερο σχέδιο που προέβλεπε ότι η περιοχή της Καρπασίας θα νοικιαζόταν στην Τουρκία για 50 χρόνια. Το σχέδιο αυτό αποδέχτηκαν αρχικά ο Γιώργος Παπαδρέου και οι Τούρκοι, ενώ το απέρριψε ο Μακάριος. Για το σχέδιο αυτό ο Παπαδρέος συνήθιζε να λέει «Μας προσφέρουν μία πολυκατοικία έναντι αντιπαροχής ενός διαμερίσματος. Το σχέδιο αυτό ήταν η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Φίλιπς Τάλμποτ, που ιδιαιτέλεσε πρέσβης τον είπα στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του μετά την τουρκική εισβολή, είπε «Φαντάζομαι πόσα εκατομμύρια θα έδιναν τώρα οι Ελληνοκύπροι για να τους προσφερθεί ξανά εκείνο το σχέδιο». Μετά την αποτυχία του σχεδίου Άτσισον, άλλαξε η Αμερικανική πολιτική στο Κυπριακό. Στο τέλος του ίδιου έτους, το 1964, ο Άτσισον τηλεφωνεί στον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικό Μπολ και του λέει «Δεν υπάρχει πλέον θέμα ένωσης και ότι η μόνη λύση είναι η αλλαγή του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με την επιβολή ενός συστήματος όμως πονδοποίησης». <Και> του είπε επίση ότι οι Τούρκοι την έχουν δεχθεί και είμαι βέβαιος ότι θα την δεχθούν και οι Σοβιετικοί. Πράγματι, το Γενάρη του 1965, ο Σοβιετικό Υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέη Γκρομίκο δήλωσε ότι αποδέχεται αυτή τη φόρμουλα. Ο Μπολ αποδέχθηκε την εισήγηση του Άτσεσον και δήλωσε ότι θα την ακολουθήσει ω την επίσημη γραμμή των ΙΠΑ. Το 1967, όταν η Χούντα είχε αναλάβει την κυβέρνηση Ελλάδο, οι, του, οι Τουρκοκύπροι δημιούργησαν πάλι επεισόδια στην Κύπρο. Για να αποτραπεί ο Αγινοτουρκικό πόλεμο, ο δικτάτορα Παπαδόπουλο απέσυρε τότε την πανίσχυρη ελληνική μεραρχία μετά από τους ιταμούς όρους που είχαν θέσει οι Τούρκοι. Σε μυστική σύσκεψη της επαναστατικής ομάδας ο Παπαδόπουλος είπε «Δεν θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Αν συμβεί αυτό θα ανατραπούμε. Θα αποσύρουμε λοιπόν την μεραρχία και θα κρατήσουμε τις καρέκλες μας». Σύμφωνα με όσα γράφει στα απομνημονεύματά του ο στρατηγός Περίδης, που ήταν τότε ο διοικητή του, του Τρίτου Σώματο Στρατού και υπεύθυνο για την άμυνα στη Θράκη. Και όσα είπε στην πολύ ωρινή συνέντευξη, το τότε αρχηγό του 28ου Αρχηγείου Τακτική Αεροπορία Πτέραχο Αναγνωστόπουλο, δύο ηγέτε που είχαν την κύρια ευθύνη για την άμυνα τη χώρα μα, ήταν ολέθριο σφάλμα η αποδοχή του τουρκικού τηλεσιγράφου από την ελληνική κυβέρνηση και η απόσυρση τη ελληνική μεραρχίας από την Κύπρο ήταν έγκλημα που διέπραξε τότε η Χούντα του Παπαδόπουλου. Αν τότε απορρίπτονται όλα τα αιτήματα των Τούρκων και οι τουρκικές δυνάμεις επιχειρούσαν να εισβάλλουν στην Κύπρο, αυτές θα συνετρίβονται. Γράφει χαρακτηριστικά ο Περίδης. Η Ελλάς θα ευρίσκεται με δύο θετικά διαπραγματευτικά ατού στα χέρια της. Την τουρκική αποτυχία, αν μη πανολεθρία στην Κύπρο και μία ελληνική επιτυχία στον Εύρο, όπου υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις ενός ισχυρού ραπίσματος ανταποδόσεως. Μετά την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας η άμυνα της Κύπρου εξασθένισε σημαντικά και η ένωσή της με την Ελλάδα πλέον κατέστη απραγματοποιεί προσδοκία. Η Χούντα εγκατέλειψε οριστικά όλες τις προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων για την ένωση με την Ελλάδα. Παράλληλα, η Τουρκία προετοιμαζόταν και ανέμεινε την κατάλληλη ευκαιρία για να εισβάλλει στην Κύπρο. Η ευκαιρία αυτή της δόθηκε μετά το άφρον πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974 από το δικτάκτορο Εανίδη που είχε ανατρέψει τον Παπαδόπουλο μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973. Για το τι θα επακολουθούσε στην Κύπρο αν διαταράσσετο η, νο... η συμβατική συνταγματική νομιμότητα στο νησί, ήταν εξόφθαλμα και προβλέψιμα και είχαν επισημανθεί. Πρώτον, από τη βαρυσήμαντη προειδοποίηση που έγινε στο σεμινάριο που οργάνωσε το Αμερικανικό Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών της Ρώμης το Νοέμβριο του 1973, στο οποίο μεταξύ των άλλων προσκεκλημένοι από ελληνική πλευράς ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφ και ο Δημήτριο Μπίτσο, πρώην Υπουργέ Εξωτερικών. Στο σεμινάριο αυτό υπόθηκε το εξή. Οι συνθήκε το 1960 επιβλήθηκαν στου Κυπρίου. Ωστόσο, όταν δύο φορέ προσπάθησαν να επιτύχουν κάτι καλύτερο, σώθηκαν το 1964 από του Βρετανού και τα Ηνωμένα Έθνη και στα 1967 από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς μια τέτοια κατάσταση μπορεί να ξαναπαρουσιαστεί. Στην περίπτωση αυτή, ας έχουμε υπόψη ότι κατά την άποψη των Αμερικανών η Τουρκία είναι για τον ΝΑΤΟ πιο σημαντική από την Ελλάδα. Όπως η Ελλάδα είναι πιο σημαντική από την Κύπρο. Αμφιβάλλω αν οι Ηνωμένε Πολιτείε θα θελήσουν να ξαναεπέμβουν. Δεύτερον, από τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα Δημήτρη Κοσμαδόπουλο το 1974 ένα μήνα πριν από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Τα είχε επισημάνει ο πρέσβης στον αρχηγό του κλάδου επιχειρήσεων του Γεθά, στρατηγό Χανιώτη, που ήταν ένα από τα τσιράκια του Ιωαννίδη. Συγκεκριμένα σε, σχετική συζήτηση του είπε «Επιλέξει, στην Άγκυρα έχω καταλήξει στη βεβαιότητα πως αν στην Κύπρο γίνει τίποτα εις βάρος της συμβατικής ή συνταγματικής τάξεως η Τουρκία θα αντιδράσει δυναμικά». Ο Χανιώτης σίγουρα, σίγουρα θα μετέφερε αυτή τη συνομιλία στου τότε Σωτήρες του Έθνους Ιωαννίδη Γκυζίκη Μπονάνο οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα αλλά έπεσαν θύματα της διαβεβαίωσης ορισμένων πρακτόρων της CIA ότι σε περίπτωση πραξικοπήματος κάτω μακαρίου οι Αμερικανοί θα αποτρέψουν τους Τούρκους να εισβάλλουν στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, μετά το, το άφρον πραξικόπημα κάτω μακαρίου και συγκεκριμένα στις 05 και 15 της 20 Ιουλίου ο πρώτος Τούρκος στρατιώτης πατούσε το πόε του στην Κύπρο. Το προαιώνιο όνειρό του πραγματοποιούνταν. Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο θα μπορούσε να είχε συντριβεί από την αρχή αν οι τότε ηγέτες του έθνους είχαν αποδεσμεύσει τα προβλεπόμενα από τα σχέδια πολεμικά αεροσκάφη και υποβρύχια και είχαν διατάξει αποδέσμευση των αντιαεροπορικών όπλων όπως ζήτησε στις 04.30 και ο διοικητής του ραντάρ που ήταν στον Κορμακίτη όταν είδε την αποβατική δύναμη των Τούρκων να παρεβιάζει τα χωρικά ύδατα της Κύπρου και ταυτόχρονα στις οθόνες του ραντάρ πολλά ίχνη αεροσκαφών μεγάλων ταχυτήτων να έρχονται προς την Κύπρο από το δυτικό μέρος. Η εγκληματική απάντηση που πήρε στο αίτημά του αυτό ήταν δεν θα εκδηλώσει εχθρική ενέργεια αν δεν σε εκτυπήσουν. Μισή ώρα περίπου από την ώρα που ζήτησε αποδέσμευση, τέσσερα αεροσκάφη, 84F, πέρασαν σε πολύ χαμηλό ύψο από το ραντάρ και αφού το εντόπισαν, έκαναν στροφή και στη συνέχεια με τα πολυβόλα του έθεσαν το σταθμό εκτό ενεργεία. Χάθηκε ένα ραντάρ που έδινε πολύτιμε πληροφορίε για τι δραστηριότητε θαλάσσιες και αέρια των Τούρκων αν του είχε δοθεί αποδέσμευση των αντιαεροπορικών όπλων θα είχαν καταρριφθεί και τα τέσσερα. Ευτυχώς που υπήρχε το άλλο ραντάρ στην Καντάρα που συνέχιζε να δίνει πληροφορίες. Στις 05 και 20 ο αξιωματικός που ήταν στον πύργο ελέγχου είδε μεγάλο αριθμό μεταφορικών αεροσκαφών να πετούν σε πολύ χαμηλό ύψος και να κατευθύνονται προς τον αερολιμένα της Λευκοσίας. Το, το, ανέφερε αμέσως στο Γενικό Επιτελείο τη Εθνοβρουράς και φοβούμενος ρήψη αεραγημάτων και κατάληψη του αεροδρομίου ζήτησε αποδέμευση των αντιαεροπορικών όπλων η οποία επίσης δεν ενεκρίθη. Τα αεροπλάνα αυτά πέρασαν από το, πάνω από το βόρειο τμήμα του διαδρόμου, έκαναν στροφή προς βοράν, μπήκαν μέσα στον τουρκικό κυπριακό θύλακο Κιόνελια Εργύρτας και άρχισαν να ρίνουν αλεξιπτοτιστές εάν είχε δοθεί αποδέρμιση των αντιαεροπορικών όπλων. Τα αεροσκάφη αυτά που αποτελούσαν λόγω του πολύ μικρού ύψους και της ταχύτητά τους, ευάλωτους και ελκυστικούς στόχους θα είχαν καταρριφθεί όλα. Όταν δε το κέντρο επιχειρήσεων του αρχηγείου αεροπορίας αφού πήρε τις πληροφορίες αυτές από την Κύπρο ζήτησε από το κέντρο επιχειρήσεων του αρχηγείου ενόπλων δυνάμεων που είχε την ευθύνη για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο την εντολή για αποδέσμευση των 18 F84 F που ήταν στο Καστέλι με τους πιλότους μέσα στα αεροπλάνα και αποφασισμένους να πλήξουν κέρια τις ορδές του ατύλα η απάντηση που, πήρα ήταν, η που πήρε ήταν μόλις μα δια... μας διαβεβαίωσε ο Τάσκα πρέσβης τον είπα στην Αθήνα ότι it is an exercise, είναι άσκηση. Αυτή δυστυχώς ήταν η, δια... η διαβεβαίωση προς όλα τα εφιστάμενα κλιμάκια της Κύπρου από τους ηγέτες που τότε κυβερνούσαν την Ελλάδα ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974 έχουν γραφεί και γράφονται συνέχεια βιβλία για το Κυπριακό τόσο από πολίτες όσο και από στρατιωτικούς. Σε αρκετά βιβλία οι αεροπορικές επιχειρήσεις αναφέρονται επιγραμματικά και σε μερικά καθόλου. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι το κλειδί για την άμυνα της Κύπρου ήταν τα ραντάρ της αεροπορικής διοίκησης Κύπρου. Στο πρόσφατο παρελθόν γράφτηκε αποστολή των αεροσκαφών ο Ράτλας, που πήγαν στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Νίκη τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Τα περισσότερα, αν όχι όλα όσα γράφονται εκεί, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι ανακρίβειε αυτέ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Επειδή είχα την τύχη και την τιμή να είμαι ένα από του κυβερνήτε που έλαβαν μέρο στην αποστολή Νίκη και γνώριζα πρόσωπα και πράγματα, αποφάσισα και έγραψα το βιβλίο αυτό για αποκατάσταση τη ιστορική αλήθεια η οποία συστηματικά είχε διαστρεβλωθεί, παραποιηθεί και κακοποιηθεί σε πλήστα όσα γεγονότα. Για το βιβλίο αυτό, ο στρατηγό Καρούσο που ανέλαβε τη Νέο Καβίτα μετά το θάνατο του θρηλυκού Γρήβαδη Γενή ο οποίο κατά τη διάρκεια του αντιαπικιακού αγώνα εξεφτέλησε ολόκληρη αυτοκρατορία, γράφει στο πρόλογο του. Σχετικά με το Κυπριακό, έχει κυκλοφορήσει υπερ βιβλίων. Όλα σπέβδουν να επιρρύψουν ευθύνε ανάλογα με του υποκειμενικού επηρεασμού των συγγραφέων. Έτσι το ζήτημα καλύφθηκε από μύχλη τα πέπλα τη οποία στολώνουν την εικόνα του προβλήματο. Το βιβλίο αυτό, επεκτηνόμενο και στο αεροπορικό μέρο των επιχειρήσεων, βοηθά στην αρέωση της ομίχλης, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα σχηματισμού μιας ευχρενέστερης εικόνας της ιστορικής πραγματικότητας. Έδωσα ιδιαίτερο βάρος στην αποστολή των ασκαφών οράτλας, που ήταν και η μοναδική ενίσχυση που έστειλε η Μητροπολιτική Ελλάδα στη σκληρά δοκιμαζόμενη Κύπρο μας. Επισημαίνω το γεγονός ότι η αεραπόβαση ή η κατακόρυφη υπερκέραση όπως ονομάζεται στη στρατιωτική ορολογία, είναι η μοναδική που έκανε ποτέ η αεροπορία μας. Είναι αναμφισβήτα μία από τις πιο εντυπωσιακέ μορφές επιθετικού ελιγμού και έθεσε τη σφραγίδα της στην έκβαση πολλών μάχων. Την νύχτα της 20ης 21η Ιουλίου του, του 1974 αποφάσισε να στείλουν στην Κύπρο την δεύτερη μοίρα καταδρομών που είχε έδρα τη Ρεντίνα από τη Θεσσαλονίκη με 4 Boeing 707. Αποφάσισαν επίσης να προσγηθούν τα ρασκάφη αυτά στη Σούδα για ανεφοδιασμό. Κακώς κάκιστα βέβαια, για τα καύσιμα έφταναν να πάνε από Θεσσαλονίκη, Λευκοσία και επιστροφή στην Κρήτη. Στη Σούδα, στο αεροσκάφο που είχε φορτωθεί όλο ο βαρύς οπλισμό τη Μοίρα, συνέβη ένα περίεργο συμβάν. Έσκασαν τα λάστιχα από τον ένα τροχό και δεν μπορούσε να απογειωθεί. Στη συνέχεια, μετά από συνεχή τηλεφωνήματα του διοικητή τη μοίρα καταδρομών στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και την αδράνεια των χειριστών τη Ολυμπιακή Αεροπορία, η αποστολή ματιώθηκε. Μια αποστολή που αν είχε γίνει ίσω σήμερα τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά και αυτό γιατί οι επίλεκτη και άρτια εκπαιδευμένη, εξοπλισμένη και επίλεκτη αυτή καταδρομή θα είχαν εξουδετερώσει του ολιγάριθμου ανοργάνωτους και ατέφαλους Τούρκους που ήταν στο προγεφύρωμα που ούτε καν προγεφύρωμα ήταν τότε. Το δε ηθικό των Τούρκων στρατιωτών ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο διότι είχα χάσει τόσο το διοικητή, της, το διοικητή τους, όσο και τον υποδιοικητή τους. Η Ματέος Ιαφί αυτή έχει αφήσει πολλά αναπάντα ερωτήματα και σήμερα ακόμη διότι ούτε δε έγινε ούτε διερεύνηση του συμβάντος από τους τότε ηγέτες της χώρας. Μετά την ματέωση αποστολής από την Ολυμπιακή Αεροπορία και μετά από εισήγηση του Αρχηγού Αεροπορίας, αποφάσισαν να αποσταλεί στην Κύπρο με τα μεταφορικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας η πρώτη μοίρα καταδρομών που είχε έδρα το μάλε με της Κρήτης από τη Σούδα τη νύχτα της 21ης προς 22η Ιουλίου. Ταυτόχρονα αποφασίστηκαν από το Αρχηγείο Αεροπορίας οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση αποστολής που ήταν εκμετάλλευση του, εφουδι... του ευνηδιασμού, πτήση όσο το δυνατόν προς νότο για αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ, εκφόρτωση και επιστροφή εξασφαλίζουσα, τουλάχιστον μία ώρα πτήση σε σκότος. Από την ώρα που προσδιοθήκαμε στη Σούδα, από τα διάφορα αεροδρόμια που ήμασταν από το πρωί της 20ης Ιουλίου και μάθαμε το σκοπό της εκεί μετάβασής μας, ένας ενθουσιασμός, Αποφασιστικότητα και γενότητα απλώθηκε σε όλα τα πληρώματα, παρά το γεγονό ότι ήμασταν εξουθενωμένοι από τι μέχρι την ώρα αυτή πτήσει μα και άγρυπνοι για δύο 24 ώρα. Την αποφασιστικότητα, τη γενναιότητα και την παλικαρία όλων των πληρωμάτων το αποδεικνύει ο κωδικό τη αποστολή που δώσαμε μετά το πέρα τη πολύ σύντομη ενημέρωση. Νίκη, είπαμε όλοι με ένα στόμα γιατί θα νικήσουμε. Στι τραγικότερε στιγμέ τη μακραίωνη ιστορία τη, δεν ήταν δυνατόν να μην προσφέραμε τη βοήθειά μα στου αδερφού μα Κυπρίου. Επειδή η αποστολή έπρεπε να γίνει νύχτα και η ώρα περνούσε, άρχισε η ενημέρωση των πληρωμάτων, με παρόντα μόνον 8 πληρώματα Νοράτλα από τα 20 που συγκεντρώθηκαν εκεί. <coughs> Συγγνώμη. Επιπλέον ήταν και μερικά πληρώματα αντακόντα. Με τα δεδομένα αυτά η ενημέρωση δεν μπορούσε παρά να ήταν σύντομη και δεν μπορούσε να ήταν περισσότερο περιεκτική σε λεπτομέρειε. Οι απογειώσει θα, θα γίνουν με διαχωρισμού των 5 λεπτών. Ήψος πτήσεω 500 πόδια. Ταχύτητα 150 μίλια. Απόλυτη υγεία σειρμάτου. Όλα τα φώτα πλαίσιο σβηστά. Τα σημεία στροφή είναι. Ακροτήλη λίθινο. Κοντά στα μάταλα το μη 34ου παραλλήλου με τον 27ο μεσηβρινό. Πτήση πάνω από τον 34ο παράλληλο μέχρι την τομή του με τον 31ο μεσημβρινό. Μπορείτε να βλέπετε στο χάρτη κάτω που με το λέιζερ. Όσοι πίσω δεν βλέπετε μπορείτε να σηκωθείτε λίγο. Ο κύριος Χαρίσης Κατερινιώτης, ραδιοναυτήλος. Της μοίρας και εκείνος ο οποίος είχε την ατυχία να μην ήταν τότε στην μοίρα για να έρθει και αυτό στην αποστολή. Μας βοηθάει λοιπόν στο έργο αυτό. Ο ναυτίλος της Μοίρας. <κυρίζει> Από το σημείο αυτό κατευθείαν για το αεροδρόμιο Λευκοσίας. Έχουν επιλεγεί δε έτσι ώστε να είστε εκτός της εμβέλειας των τουρκικό ραντάρ. Οι κρατήρες που έχουν ανοιχθεί στο διάδρομο θα έχουν επισκευαστεί μέχρι να φτάσετε. Θα αποβιβάσετε τους καταδρομείς χωρίς να σβήσετε τους κινητήρες και θα απογειωθείτε το αχύτερο δυνατόν. Αν κάποιο αεροπλάνο έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να πετάξει, να το εγκαταλείψετε εκεί και το πλήρωμα να επιβαστεί στο αμέσως επόμενο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η όλη περιοχή του αεροδρομίου ελέγχεται πλήρω από τις δυνάμεις μας και δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο κατά την προσγείωση. Κατά την επιστροφή σας και μέσα στο ελληνικό FR θα έχετε αεροπορική κάλυψη από τα Phantom και τα F-102 όλα τα ραδιοβοηθήματα θα είναι ενεργεία και ότι πλοία και αεροσκάφη να θα είναι κατά μήκο του δρομολογίου. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία της σύντομη ενημέρωσης. Στη διάρκεια της πήγαιναν στην αίθουσα όσα πληρώματα προσγιώνονταν. Σε αυτούς έλεγε ο εκτελών την ενημέρωση. Καθίστε, ακούστε τη συνέχεια της ενημέρωσης, αντιγράφτε από τον πίνακα ό,τι βλέπετε και στο τέλος θα σας λύσω τυχόν απορίες. Πριν ολοκληρώσει, την ενημέρωση και μετά από κάποιο τηλεφώνημα μπήκε στην αίθουσα και είπε «Η αποσταλή θα γίνει μόνο με τα νοράτλας. Τα πληρώματα των Τακότα να πάτε γρήγορα στα αεροπλάνα και να τα βγάλετε από τον τροχόδρομο, έτσι ώστε να μην εμποδίζετε κανένα νοράτλας». Τελικά, λόγω χρόνου και των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί, απογειώθηκαν 15 από τα 20 νεράτλας που μετέβησαν στη Σούδα. Κατά την εκτέλεση της αποστολής μας, πετούσαμε λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Από τη θάλασσα. Τον περισσότερο χρόνο της πτήσης ήμασταν μέσα στην εμβέλεια της τουρκικής αεροπορίας που όλη την ημέρα ανενόχλητη σάρουνε τα πάντα στην Κύπρο. Το γεγονός όμως αυτό δεν μας απασχόλησε όλοι. Όλοι προχώρησαν προς την Κύπρο. Ακόμη και το νίκη 3 που από τη μέση της διαδρομής είχε πρόβλημα στο ένα κινητήρα. Ήμασταν όλοι αποφασισμένοι να μεταφέρουμε στην Κύπρο την πρώτη μοίρα καταδρομών με κάθε τίμημα. Στο μέσο της διαδρομής Κρήτης Κύπρου και σχεδόν στο ίχνος των αεροσκαφών ήταν ένα αεροπλανοφόρο και μερικά συνοδευτικά πλοία. Όταν περάσαμε από το σημείο αυτό, ορισμένα ανοράτλας είδαν να τα πλησιάζουν χωρίς να τα ενοχλούν αγγλικά αεροσκάφη τύπου Λάτνικ. Επειδή δεν είχαμε σύγχρονα ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα, ούτε συγκριτικά σημεία, Μόλις πλησίαζε ο χρόνος για να φτάσουμε στην Κύπρο, τόσο μεγάλωνε η αγωνία μας. Από μακριά, αρχίσαμε να βλέπαμε αμυδρά τα φώτα του αεροδρομίου του Ακροτηρίου. Φώτα που όσο πλησιάζαμε και ανεβαίναμε, φάνηκαν πολύ καθαρά. Τότε αισθανθήκαμε μια μεγάλη ανακούφιση, διότι τα καύσιμά μας ήταν τελείως οριακά και το παραμικρό λάθος εκτός του ίχνους δεν επιτρεπόταν. Όσο πλησιάζαμε το νησί τόσο περισσότερο συνειδητοποιήσαμε την επικρατούσα κατάσταση. Βαθύ σκοτάδι, παντού μαυρίλα, εκτός από την αγγλική βάση του ακροτηρίου, πουθενά δεν υπήρχαν φώτα. Μέσα στο βαθύ σκοτάδι διακρίναμε τις βουνοκορφές του Τρόδος, που ήταν πιο μαύρες από τον απέραντο μαύρο ορίζοντα. Κατά την άνοδο για το ύψος η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Τα αρτηματικά πολλά θα είχαν επισκευαστεί οι κρατήρες στο διάδρομο. Θα λειτουργούσε το ραδιοναυτιλιακό βοήθημα του αεροδρομίου που θα μας οδηγούσε στην τελική για προσγείωση στο άγνωστο για μας αεροδρόμιο. Θα αποκτούσαμε ραδιοτηλεφωνική επαφή με τον πύργο της Λευκοσίας και ένα σωρό άλλα ερωτηματικά. Μόλις ακούστηκε ο βόμος των πρώτων ασκαφών στην περιοχή του αερολημένου της Λευκοσίας άρχισαν να τα χτυπούν όλοι. Όχι μόνο οι Τούρκοι όπως αρχικά νομίσαμε, αλλά δυστυχώς και οι φίλοιες οι φίλοι δυνάμεις λόγω ενός απαράδεκτα κακού συντονισμού ενεργειών των τότε σωτήρων του έθνους. Τα πρώτα αεροσκάφη που δέχονταν τα, σφιδρά, τα σφοδρά πυρά άρχισαν να αναφέρουν ότι βάλονται από το έδαφος. «Προσέχτε» έλεγαν όλοι γιατί μας τυπάνε από το έδαφος. Ο αξιωματικός που ήταν στον πύργο Ελέγχου έλεγε «προς όλα τα αεροσκάφη να εκτελείται κλειστή αριστερή στροφή και τα φώτα προσγείωσης να τα ανάβετε κοντά στο διάδρομο. Το πρώτο το έλεγε επειδή από δεξιά ήταν ο τουρκικός θύλακος και το δεύτερο για να μην γίνονται τα αεροσκάφη στόχο τη νύχτα από τους προβολείς τους. Τα φώτα του διαδρόμου να ανάβουν και να σβήνουν. Άναβαν μόνο για τις προσγειώσεις και απογειώσεις των ασκαφών. Με σκοπό να ήταν ορατό από τους Τούρκους λιγότερο χρόνο γιατί ήταν μέσα στην ευέλεια του πυροβολικού τους. Μια φωτιά λίγο έξω από το αεροδρόμιο. Όλες αυτές οι απαράδεικτες καταστάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να καταρριφθεί από φίλια η απειρά το Νίκη 4. Ήταν η φωτιά που βλέπαμε στην αρχή του διαδρόμου. Από το αεροκάφος αυτό σκοτώθηκαν και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος και 27 από τους 28 καταδρομής που είναι γραμμένοι στον πίνακα εκεί που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Να προκληθούν σοβαρέ βα... ζημιέ στο νίκη 3 στον στο νίκη 6, που χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτό ενεργεία και οι δύο κινητήρε, και από το οποίου σκοτώθηκαν δύο καταδρομή και τραυματίστηκαν εννέα. Και στο νίκη 12 αυτά τα τρία αεροπλάνα δεν μπορούσαν να πετάξουν και έμειναν για πάντα στην Κύπρο, όπου τα έκαψαν. Τα πληρώματα του νίκη 3 και του νίκη 6 επιβάστηκαν στο νίκη 5 και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Τα πληρώματα. Το πλήρωμα του Νίκη 12 επέστρεψε με πλοίο την 1η Αυγούστου. Τέσσερα αεροσκάφη νοράτλα από τα 13 που προσέγγισαν για προσγείωση απολέσκαν ήτι το 31%. Μεγάλο ποσοστό απολειών και μάλιστα από φίλια πειρά. Κι όμω για την ακτιματική αυτή αμέλεια, κανεί από το τότε υπευθύνου δεν έχει λογοδοτήσει μέχρι σήμερα. Η περιοχή του αεροδρομίου τη Λευκοσία θύμιζε τα βεγγαλικά τη Ανάσταση. Όμω, κανένα από τα πληρώματα δεν να κάνει αυτό που με κανονικέ συνθήκε θα έπρεπε να κάνει: να μην προσγειωθεί και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι κατά την ενημέρωση, όπω προείπα, μα τονίστηκε ότι όλη η περιοχή ελέγχεται από φίλιε δυνάμει και δεν διατρέχεται κανένα κίνδυνο κατά την προσγείωση. Τα αρχεία τη στρατιωτική υπηρεσία εκτό των άλλων γράφων. Το αεροπορικό δυστύχημα στην Κύπρο τη νύχτα τη 21η προ 22η Ιουλίου του 1974 δύθησε στη λύπη όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Απότοκο μοιραίων λαθών και έλλειψη συντονισμού και προγραμματισμού. Δόξα και τιμή στα αδικοχαμένα αυτά παλικαρόπουλα. Η Ελλάδα του πενθεί. Επενείται η πράγματι ηρωική πράξη μεταφοράς τη πρώτη μοίρα καταδρομών υπό τη πολεμική αεροπορία στην Κύπρο. Τα σπουδαία αυτά πληρώματα είχαν σαν φάρο το άστρο τη Κύπρου και απαιτέλεσε αληθινό άθλο η διανυκτό μεταφορά. 33. Ελληνόπουλα, παλικαρόπουλα που έσπευσαν στην Κύπρο να πολεμήσουν στου Τούρκου στου, στου, εισβολή, έμελε να μην πάνε από βόλιο τουρκικό, αλλά από βόλιο ελληνικό και να αφήσουν την τελευταία πνοή τους στα χώματα της Μακεδονίτισσας της Κύπρου. Τα σπουδαία πληρώματα των Ράτλας, όλοι αυτοί οι ήρωες, με την υπέρτατη θυσία τους, ξεντράδοπιασαν την Ελλάδα της Χούντας και της Εθνικής Ταπείνωσης. Τίμησαν και δόξασαν την Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, η αποστολή αυτή ήταν μια πραγματική επιχείρηση ανορθοδόξου πουλέμου που έγινε υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Γι' αυτό εξάλλου όλοι οι δήμονες, ντόπιοι και ξένοι, και χαρακτήρισαν αποστολή αυτοκτονία. Ακόμη και ο γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Μεγμέτ Ταλίμπιρατ στο βιβλίο του Απόφαση Απόβαση. Από τα 15 νοράτλα που απογειώθηκαν, το νίκη 13 χάθηκε. Δεν μπόρεσε να βρει την Κύπρο και προσγειώθηκε στη Ρόδο, την οποία βρήκε τυχαία και ενώ είχε κάνει την ανάλογη προετοιμασία για προσταλάσσωση επειδή τελείωναν τα καύσιμά του. Το νίκη 14 έφτασε πάνω από την Κύπρο, αλλά δεν προσέγγισε για προσγείωση. Επέστρεψε και προσγειώθηκε στο Ηράκλειο. Επειδή λέγονται και γράφονται πολλέ ανακρίβειε και κακοήθειε και μάλιστα από πολύ γνωστού δημοσιογράφου για τα πέντε νοράτλας που δεν απογειώθηκαν. Τονίζω το αναμφισβήτητο γεγονό ότι αυτό έγινε μετά από διαταγή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Αεροπορίας, επειδή δεν πρόφθαινε να εκτελέσουν την αποστολή νύχτα κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του κυβερνήτου Ρασκάφους που στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγρίνιο ένας αντιστράτηγος που υπηρετούσε τότε στο Γεθά και γνώριζε πρόσωπα και πράγματα στην ομιλία του εκτός των άλλων είπε. Στην ιστορία των πολέμων και των μαχών υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα εξαιρέτων πράξεων, ανδραγαθίας, ηρωισμού και αυτοθυσίας στο πεδίο της μάχης. Σε όλε τι περιπτώσει, ο άνθρωπο μαχητή, ζώντα στην περιοχή τη μάχη και του κινδύνου, γίνεται ήρωα. Δεν είναι όμω επιλογή του. Μάλιστα, καμιά φορά αναγκάζεται να γίνει. Οι αεροπόροι τη 354 μοίρα τακτικών μεταφορών δεν ήταν στη μάχη κοντά με τον κίνδυνο και τον θάνατον. Είχαν ραντεβού με την δόξα κάπου στην Κύπρο. Οι Ήκαροι τη 354 αψήφισαν τι χιλιάδε βολίδε και τα τροχιοδεικτικά που ρίχνονταν εναντίον του πάσης ακλόνητοι και ψύχρεμη να εκτελέσουν την αποστολή της. Αυτή πέταξαν προς το κίνδυνο και προς το θάνατο. Μετά την εκεχηρία της 22ης Ιουλίου του 1974, οι Τούρκοι, ταπεινωμένοι από τον άθλο των Ελλήνων αεροπόρων, που ήταν αδύνατο να πιστέψουν ότι θα εκτελούσαν οι Ήκαροι της 354, και φοβούμενοι την επανάληψη μιας παρόμοιας αποστολής, παραβίασαν την εκεχηρία και το βράδυ πλησίασαν το αεροδρόμιο με την ανοχή των, των ΟΗ, Το πρωί της 23ης Ιουλίου οι Τούρκοι προσπάθησαν να το καταλάβουν. Οι καταδρομή όμως της πρώτης μοίρα έδωσαν σκληρή μάχη με τους Τούρκους τους οποίους και απέκουσαν. Μετά την ολιγόρη μάχη που έγινε στη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι είχαν πολλά θύματα οι ΟΗΕΔΕΣ ύψαν λευκές σημαίες και διέτεξαν πάυσατε πυρ. Κάτι που θα έπρεπε να το είχαν κάνει πολύ πριν οι Τούρκοι αρχίσουν πρώτο το πυρ. Σήκωσαν τότε τις σημαίες διότι διέβλεψαν ότι οι Έλληνες κομμάντος θα τους σκότωναν όλους. Κυρίες και κύριοι, εκείνο που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, ακόμη και σήμερα και ακόμη και από ανθρώπους που κατήχαν κέρια θέσει στην εποχή αυτή, είναι το γεγονός ότι αν σήμερα το αεροδρόμιο της Λευκοσίας βρίσκεται στη χέρια του ΟΕΕ και όχι στους Τούρκους, οφείλεται στον άθλο που έκαναν τα πληρώματα της, των οράτλας που μετέφεραν του γενναίου καταδρομή τη πρώτη μοίρα καταδρομών. Μεταξύ των καταδρομέων υπήρξαν και τέσσερι από την Κατηρίνη. Αυτή ήταν ο ιππίατρος Ια... Κωνσταντίνο Κοσκινά. Είναι εδώ. <Και, και η καταδρομής Γαβριλίδης Κωνσταντίνος του Αντωνίου. Μαρινόπουλος Ιωάννης του Φιλώτα. <σομίως> Μπατσικότα, <μπατσικόστας> Ανδρέας <σομίως> του Αθανασίου. <σομίως> Χαρακτηρίστηκε αποστολή αυτοκτονίας διότι έγινε με πολύ πεπαλαιωμένα μέσα. Τα χρησιμοποιηθέντα ροσκάφινο ράτλας ήταν δυνατοτήτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν επιτρεπόταν λόγω απαγορευτική διαταγή του αρχηγείου αεροπορία να πετούν με επιβάτε πάνω από θάλασσα. Πολλά από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σε μακρά απόθεση και στην ουσία σε πλήρη εγκατάλειψη, τα οποία τέθηκαν ενεργεία και αξιοποιήθηκαν πολύ γρήγορα λόγω τη κρίση. Η όλη επιχείρηση έγινε με περιορισμένη σχεδίαση, λόγω έλλειψη χρόνου σε όλα τα επίπεδα. Τα πληρώματα σχεδίασαν την αποστολή εν πτήση προς την Λευκοσία. Σύμφωνα με τα εγχειρίδια των Ορθοδόξου Πολέμου, η προετοιμασία μιας ανορθόδοξης αποστολής αποτελεί διπλάσιο χρόνο από το χρόνο πτήσης. Υπήρχε κίνδυνος αντιμετώπισης εχθρικής αεροπορικής αντίδρασης και αυτό επειδή η Κύπρος είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, όπου η αεροπορία τους δρούσε ανενόχλητη. Επιπλέον υπήρχε κίνδυνος αντίδρασης των Βρετανικών Αεροπορικών Δυνάμεων που βρίσκονταν στην Κύπρο. Έγινε σε επαφή με τον εχθρό. Στην περιοχή της Λευκοσία, προσγείωση-απογείωση βάλλονταν από σφοδρά αντιαεροπορικά πυρά όχι μόνο του εχθρού, αλλά και των φιλίων δυνάμεων. Η κατάρρευση του Νίκη 4, η προσγείωση του Νίκη 6 χωρίς κινητήρες, Οι σοβαρέ ζημιέ που πέσαν τα Νίκη 3 και Νίκη 12 από τα αντιαεροπορικά πυρά τα, τα οποία εγκατέλειψαν το νόμο τη Λευκοσία και οι τρύπε που βρέθηκαν στα περισσότερα αεροσκάφη αποτελεί σαφή μαρτυρία των κινδύνων που αντιμετώπισαν. Προσδιώθηκαν νύχτα και μάλιστα σε άγνωστο για τα πληρώματα των αεροσκαφών αεροδρόμιο που είχε βομβαρδιστεί από τον εχθρό και το οποίο ο βαθμό αποκατάσταση των ζημιών ήταν απροσδιόριστος, και οπωσδήποτε ελληπής. Επιθυμώ να τονίσω ότι με προδικό διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ από 25 πρώτου του 2001 μετά από 27 ολόκληρα χρόνια και τροποποιήθηκε το 2006 αποφασίστηκε να δοθούν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους όσους συμμετείχαν ευδοκίμως σε επιχειρήσεις Κύπρου το 1964, το 1967 και το 1974. Το λόγο μετάλλιο δεν δέχτηκε να πάρει κανένα μέλος της αποστολής νίκη και αυτό γιατί στους μαχητές στρατιώτες δεν δίδονται αναμνηστικά μετάλλια αλλά δίδονται πολεμικοί σταυροί μετάλλια εξαιρέτων πράξεων και αριστεία Ανδρείας. Αυτά... <κλή> Αυτά που είχαν προτείνει τότε εκείνοι που αποφάσισαν και έγινε αυτή η αποστολή. Αυτά τα μετάλλια έδωσαν οι Γερμανοί για τις εξαίρετες πράξεις κάτι μάχη, έστω και αν αυτή κατέληγε σε ήττα. Το ίδιο έκαναν και οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, το ίδιο και οι Ρώσοι στο Αφγανιστάν, το ίδιο και άλλες πατρίδες. Εκείνε οι πατρίδε αναγνωρίζουν την ιερότητα στην έννοια στρατιώτη, τη σέβονται και την τιμούν, όποια και αν είναι η έκβαση του αγώνα. Το πρωί τη 22η Ιουλίου, οι Άγγλοι έστειλαν σήμα στο ΕΔ με το οποίο υπενθύμιζαν ότι βάσει των συμφωνιών εγκαθίδρυσης των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, η Βρετανία διατηρούσε την ευθύνη του ελέγχου του εναέριου χώρου της Κύπρου και προειδοποίησαν ότι στο εξής θα αναχαιτίζεται κάθε αεροπλάνο που θα υπερίπταται τη Κύπρου χωρίς την άδειά του. Απέδειξαν με το σήμα αυτό την υποκρισία, τη δολιότητα και την συμπαιγνία τους. Δεν τους ενόχισαν τα τουρκικά αεροπλάνα που από το πρωί της 20ης Ιουλίου βομβάρδισαν συνεχώς στρατιωτικούς, νοσοκομεία και άμαχο πληθυσμό, αλλά τους ενόχισαν τα μεταφορικά νοράτλας. Στη σελίδα 595 των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής εκτός των άλλων γράφεται «Ατολμία, σύγχυση, αδυναμία τα κύρια χαρακτηριστικά της ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Δυνατόν να μην υπήρχε ήττα με μια άλλη ηγεσία». Οι διαπιστώσεις αυτές αποδεικνύονται περίτρανα από πολλά γεγονότα. Θα σας αναφέρω μόνο τρία αεροπορικού ενδιαφέροντος. Στις 08 και 25 της 20ης την πρώτη μέρα της φωλης απογιωθηκε απογιώθηκε ζεύγος αεροσκαφών F-102 από την Τανάγρα για αναχέτηση ζεύγους τουρκικών αεροσκαφών F-5 που πετούσε πάνω από την Χίο. Μόλις οι Έλληνες πιλότοι τα πλησίασαν, οι Τούρκοι πήραν θέση επιθετική. Αντέδρασαν άμεσα οι πιλότοι μας και ενεπλάκησαν σε αερομαχία. Πολύ γρήγορα οι δικοί μα βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση. Πήραν την ουρά των Τούρκων και ζήτησαν άδεια να τα καταρρύψουν. Η εντολή που, πήρα ήταν, ή που πήραν ήταν να απαγκιστρωθείτε και από την αερομαχία και να επιστρέψετε για προσγείωση. Ήταν και πρώτη απαγοήτευση των Ελλήνων πιλότων. Στι 11 και 15. Τρει ώρε μετά την απόβαση. Ναι, τρει ώρε μετά την απόβαση. Απαγκιστρωθείτε. Χτυπάγανε, σκοτώνανε οι Τούρκοι, βομβάρτιζαν, να φύγουν από την αερομαγεία. 11 και 15, της 20 η Ιουλίου, απογειώθηκε από το Ηράκλειο πάλι ζεύγο αεροσκαφών F102 για εκτέλεση περιπολία μεταξύ Καρπάδου και Ρόδου σε συνεργασία με το ραντάρ τη Ιτία. Κάποια στιγμή το ραντάρ που του κατήφθηνε εντόπισε εχθρικό στόχο και τα κατήφθηνε στο σημείο αυτό. Πλησιάζοντα το στόχο, ο αρχηγό του σχηματισμού εγκλώβιζε στο ραντάρ του, είχε ραντάρ το F102, το, το, στόχο και έδωσε ως όφιλε εντολή στο νούμερο 2 να προετοιμάσει τον οπλισμό του αεροσκάφους του. Ακούγοντας την συνομιλία των χειριστών, ο ελεκτής που τους κατεύθυνε τους είπε να μην εκτοξευθεί ο οπλισμός αν δεν βάλει πρώτα ο αντίπαλος. Ο αρχηγός του σχηματισμού το απήντησε. Θα είναι πολύ αργά αν δω την εκτόξευση των εχθρικών βλημάτων. Στις 13 και 30 της 22 Ιουλίου απογειώθηκε ζεύγος F-5 από την Αγχίαλο για να γνώρισε εχθρικού στόχου που πετούσε μεταξύ Αγίου Ευστρατείου και Λίμνου. Στην περιοχή αυτή διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο τουρκικά F-102 τα οποία πήρα, πήραν θέση επιθετική. Ενεπλάξαν σε αερομαχία και ένας τουρκός πιλότος εξαπέλυσε ένα βλήμα Falcon στο νούμερο 2 ελληνικό αεροσκάφος. Το αεροσκάφο σα καθώς καθώ βρίσκονταν σε κλειστή παρατεταμένη στροφή. Προσπαθούσαν να πάρει ο ένα την ουρά του αλλονού. Το βλήμα στόχησε, καθώς καθώ ήταν εκτό παραμέτρου βολή. Βλέποντα την ενέργεια αυτή, ο αρχηγό του σχηματισμού, ο Έλληνα, πλησίασε αυτόν που εξαπείλησε το βλήμα και εκτόξευσε το ένα γκαρέιτ. Το βλήμα αστόηξε καθώ η κεφαλή του δεν είχε θερμανθεί ακόμη. Το δεύτερο όμω γκαρέι είχε θερμανθεί και βρήκε κέντρο. Ο άλλος Τούρκος πιλότος, βλέποντας την κατάρρεψη αυτή τα έχασε και αντί να πάρει πορεία για την Τουρκία έφτασε στην Αθήνα. Πήρε τελικά πορεία για την Τουρκία και λόγω υπερβολικής χρήσης του μετακαυστήρα έμεινε από καύσιμα. Έκανε αναγκαστική προσγείωση κάπου στα μικραστικά παράλια. Το αεροσκάφης κατεστράφει ολοσχερός και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε. Η αερομαχία αυτή απέδειξε το απαράμιλο το φρόνημα του Έλληνα αεροπόρου, την αποφασιστικότητα συγχρόνω δε και την ανωτερότητά του των Τούρκων. Μία ανωτερότητα που εξακολουθεί και σήμερα, διότι σε όλες τις αρωμαχίες που γίνονται και σήμερα ακόμη οι αναχαιτιστές είναι αυτοί που αποκτούν το τακτικό πλεονέκτημα όταν εμπλέκονται στο Αιγαίο με τους Τούρκους. Όμως ο πιλότος αυτός που κατέρριψε τουρκικό αεροπλάνο αποστρατεύθηκε με το βαθμό του αντισμενάρχου, αφού προηγουμένως κλήθηκε να λογοδοτήσει για ποιο λόγο εξαπήλυσε το βλήμα. Η ατολμία, η σύγχυση και αδυνομία που επισημαίνεται στα πρακτικά της Βουλής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αποφάσαν το μεσημέρι της 22ης Ιουλίου δύο φορές να απογειώσουν τα F84 ήταν στο καστέλι και τις δύο φορές ευτυχώς που τα ματέωσαν διότι ήταν πλέον πολύ αργά. Και λέω ευτυχώς διότι ναι μεν τα αεροσκάφη αυτά θα επέφεραν τρομακτικά χτυπήματα στους Τούρκους και θα έκαπτε το ηθικό τους αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Και αυτό διότι τότε είχαν αποβάσει τεράστιες δυνάμεις κυρίως τάνκς και επιπλέον η Ελλάδα θα εστερεί το και τα πληρώματα και τα αεροσκάφη σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου, διότι μετά την αποστολή του και επειδή δεν έφταναν τα κάψη να γυρίσουν, θα προσγειώνονταν κάπου σε κάποιο αεροδρόμιο τη Μέση Ανατολή. Αποδεικνύεται επίση και από το γεγονό ότι την ίδια σχεδόν ώρα διέταξαν να μετασταθμεύσουν 10 φάντομ, επιτέλου τιμήθηκαν και τα φάντομ, από την Ανδραβίδα στο Ράκιο τη Κρήτη. Εκεί θα ανεφοδιάζονταν με καύσιμα, θα φορτώνονταν με βόβε και θα απογειώνονταν για να προσβάλλουν το προγεφύρωμα, το αλαλούμ των ηγητόρων σε όλο το μεγαλείο. Τα φάντομς επίσης δεν απογειώθηκαν. Σε αυτό ίσως να συνετέλεσε το γεγονός ότι το ένα από τα ρασκάφια αυτά κατά την προσγείωση έκανε βαριά προσγείωση, έσκασε το ένα λάστιχο, έπιασε φωτιά το αεροπλάνο, οι χειριστές το εγκατέλειψαν και σώθηκαν. Έκλεισε όμως ο διάδρομος για αρκετή ώρα και ως τεθεί πάλι ενεργεία είχε συμφωνηθεί η κατάπαυση του πυρός που έγινε στις 16.00 της 22 Ιουλίου. Αλλά και τα να απογειώναν τότε ήταν πλέον πολύ αργά. Από υποκλοπή τηλεφωνικής συνδιάλεξης του, του Τούρκου στρατηγού Ντεμιρέλ που είχε κύρια αποσ... αποστολή της βολής στην Κύπρο επιβεβαιώθηκε το συμπέρασμα ότι η επιτυχία της εχθρικής Ενέργεια οφείλονταν στην χρησιμοποίηση αρμάτων μάχη και μόνον. άρματα τα οποία αποβίβασαν την 22η Ιουλίου και κανένα την 20η Ιουλίου. Θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά και για τα δύο υποβρύχια Γλάφος και Νηρεύς, για τα οποία επίσης έχουν ακουστεί και γράφονται πολλές ανακρίβειες. Τα λόγω υποβρύχια πλέον τα εγκαταδύσει υποπολεμικά συνθήκας μπορούσαν να, κατα... να καλύψουν την απόσταση να στάθουν Σαλαμίνος, Κυρίνια Κύπρου σε τέσσερις ημέρες. Μία ακόμη ημέρα ήταν απαραίτητη για να επιτύχουν πλήρη ετοιμότητα για πολεμικές επιχειρήσεις πρώτου απόπλου. Συνολικά χρειάζονταν πέντε ημέρες για να, λάβουν, για να λάβουν, δράση στην Κυρίνια. Αυτό σήμαινε ότι για να βρίσκονταν τα υποβρύσεις στην Κυρίνια το πρωί της 20 Ιουλίου θα έπρεπε να είχαν πάρει την εντολή το πρωί της 15ης Ιουλίου, την ημέρα του πραξικοπήματος. Τα δύο υποβρύχια αυτά πήραν εντολή το μεσημέρι της 19ης Ιουλίου να πλέψουν στην περιοχή Ρόδου για εκτέλεση περιπολίας. Στις 15 και 18 ώρα της 20ης Ιουλίου, ο αρχηγός ναυτικού Αραπάκης με σήμα διέταξε τα δύο υποβρύχια να πλέψουν υπό υποπολεμικές συνθήκες βόρεια της Κυρίνιας και να λάβουν πολεμικές περιπολίες. Και ενώ τα δύο υποβρύχια έπλεαν προς Κυρίνια στις 21 και 45 ώρα της 21ης Ιουλίου, ο, κυβερνήτη κυβερνήτης του Γλάφκος πήρε σήμα με το οποίο διετάχθη να επιστρέψει στο προηγούμενο τομέα περιπολίας, νότιο-ανατολικά Ρόδου. Την ώρα αυτή το Γλάφκος βρισκόταν 88ο, ναυτικά μίλια από την δυτική άκρα της Κύπρου ή 140 ναυτικά μίλια από την Κυρίνια. Ο κυβερνήτη του Νιρεύς το ίδιο σήμα το πήρε στις 14 και 30 της 21ης Ιουλίου και ενώ βρισκόταν 112 ναυτικά μίλια δυτική, δυτικά της άκρας της Κύπρου ή 164 ναυτικά μίλια από την Κυρίνια. Ο Ναύαρχος Αραπάκης στο βιβλίο «Το τέλος της σιωπής» γράφει τα υποβρύχια ουδέποτε έφτασαν στην Κύπρο και ουδέποτε είχαν στο περισκόπιό τους τουρκικά πλοία. Όλα τα άλλα σενάρια ουδέμιαν σχέση να έχουν με την πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, οι τότε σωτήρες του έθνους το 1974 έκαναν τρομερά και ασυγχώρητα λάθη. Όμως το πιο τρομερό, ασυγχώρητο και εγκληματικό σφάλμα ήταν ότι την κύρια προσπάθεια τη νύχτα τη 20... 21η Ιουλίου και μετά την αποχώρηση των τουρκικών αρισκαφών την έκαναν για εξουδετέρες του, του θύλακα της Λευκοσίας. Εκεί όριξαν όλες τις δυνάμεις που υπήρχαν τότε στην Κύπρο. Την Ερδίκ, τις επίλεκτες μονάδες καταδρομών, τα τάγκ και το πυροβολικό. Ενώ στην αντεπίθεση για την εξουδετέρες του προγεφυρώματος στο Πεντεμίλι, οι δυνάμεις που διατέθηκαν ήταν ενεπαρκείς και κακά συντονισμένες. Εκεί έστειλαν ένα τάγμα επιστρέτων, επιστράτων και δύο άλλα τάγματα, τα οποία πηγαίνοντας για την Κυρίνια στο χωριό Κοντεμένος, 30 χιλιόμετρα από την Κυρίνια δέχθηκαν αεροπορική επίθεση και υπέσαν σοβαρές απώλειες τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικό. Ο διοικητής του ενάγματο ενός τάγματος τραυματίχε σοβαρά. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η μαχητική τους ικανότητα και να πέσει το ειδικό των στρατιωτών. Και έκαναν την κύρια επίθεση στον θύλακα παρά το γεγονός ότι οι πάντες γνωρίζουν ότι σε όλες τις μορφές αποβατικών επιχειρήσεων το κλειδί για την έκβασή τους είναι η πρώτη νύχτα όταν το προγεφύρωμα είναι ακόμη ασθενές και ευάλωτο σε, ανε... σε αντεπίθεση των αμυνωμένων. Το 1974... Η ανυπαρξία δυνατότητα νυχτωρινών επιχειρήσεων από την τουρκική αεροπορία σε, αντίθετη, σε αντίθεση με την ελληνική αεροπορία, η οποία είχε δυνατότητε νυχτωρινών επιχειρήσεων, οι οποίε γίνονταν ακόμη δυνατότερε και αποτελεσματικότερε από τα υπερσύγχρονα φάντομ με τα τέλεια ναυτιλιακά βοηθήματα που ήταν. Εάν είχε κάνει την κύρια προσπάθεια στο προγεφύρεμα, σήμερα τα πράγματα θα ήταν τελείω διαφορετικά η τουρκική αλαζονία που γεννήθηκε το 1922 θα είχε σβήσει. Το 1974 η Ελλάδα θα έδινε χειρό ράπισμα στους Τούρκους, όπως θα συνέβαινε και το 1967 που προανέφερα, αποδεικνύεται με τα όσα είπαν και έγραψαν οι ίδιοι οι Τούρκοι συγκεκριμένα. Στα απομνημονεύματά του, ο Τούρκος στρατηγός Μπεντρέτιν Τεμιρέλ, που είχε κύρια αποστολή στην εισβολή στην Κύπρο εκτός των άλλων γράφει, Α. Η μεγαλύτερη μου ανησυχία ήταν η αποτυχία της απόβασης λόγω επέμβασης αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του εχθρού από την Ελλάδα. Οι, αν οι Έλληνες δεν τρογόντσαν μεταξύ τους, έχω αμφιβολίες αν θα πετύγαινε απόφαση. Β. Οι ίδιες μονάδες το πρωί της 20ης Ιουλίου, ενώ αρχικά είχαν προωθηθεί 500 μέτρα από την ακτή, λόγω των πυρών εγκατέλειψαν τα σακίδια τους και επέστρεψαν στην ακτία δρανώντας για δύο ολόκληρε ημέρε. Γ. Ο διοικητή αποβατική ταξιαρχία Κακμάκ που βρισκόταν στο Ερτουγκρούλ, είναι αποβατικό πλοίο, δεν μπόρεσε να συνδεθεί με τι μονάδε που αποβιβάστηκαν. Ο διοικητή του τρίτου σώματο στρατού, στρατηγό Ερσίν, ο οποίο ήρθε με ελικόπτερο το πρωί τη 20η Ιουλίου, δεν ήξερε το ακριβέ σημείο τη παραλία που έγινε η απόβαση. Δέλτα. Εμείς ζήσαμε κρίσιμες στιγμές. Οι Έλληνες πολέμησαν άριστα. Οι Έλληνες απέδειξαν πως είναι έθνος πολεμιστών. Δεύτερον, ο Τούρκος αρχηγός αεροπορίας, Εμίλ Αρπαγιά, λίγα χρόνια αργότερα είπε «Εάν οι Έλληνες είχαν αποστείλει έστω τέσσερα αεροσκάφη στην Κύπρο, εμείς θα αναγκαζόμασταν να ματιώσουμε την εξήλιση απόβαση. Τρίτον, ο Τούρκος αξιωματικός μερεζο Ορλού, που στην ετύχεση στην εισβολή δήλωσε οι Έλληνε στρατιώτε ήταν φοβεροί και τρομεροί. Πολέμησαν με μένο και σαν τιτάνε. Αυτοί ήταν Έλληνε, Κύπριοι και Ελλαδίτες και έτσι πολέμησαν. Οι ηγέτε ήταν αυτοί που απογοήτευσαν. Μετά από όσα προείπα, απεδείχθη ότι ο καλύτερο σύμμαχο τη Άγκυρα ήταν η Αθήνα που αδράνησε για δύο ολόκληρε ημέρε. Ο Γάλλος στρατηγός Φως υποστήριξε. Στον πόλεμο ένα είναι το χειρότερο. Η αδράνεια. Δυστυχώ οι τότε ηγέτε του έθνους το οδήγησαν με την αδράνειά του στην ταπείνωση. Θα ήταν παράληψη να μην σα αναφέρω και αυτά που είπαν και έγραψαν τρίτη. Συγκεκριμένα, οι London Times τη 28 Ιουλίου του 1974 αναφέρουν «Οι Τούρκοι στρατηγοί μπορεί να ξέρουν από πολιτική, αλλά όχι από πόλεμο. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι ανοργάνωτες και χωρίς μαχητική ικανότητα» μεταγενέστερη άκρο απόρτη έκθεση του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την εισβολή διόλου εντυπωσιακή επιχείρηση. Κακό τέχνον και ατέχνον προσχεδιαστήσα. Κατελήγει δε ο αντιστράτηγο που την προσυπέγραψε. Απορώ πώ οι Τούρκοι διεσώθησαν και πέστησαν. Μετά τη μικρά ασιατική καταστροφή, ο Κεμάλα Ταρτούρκ είχε πει: Να θυμάστε ότι το 1922 δεν νικήθηκε ο γενναίο ελληνικό στρατό αλλά η ελληνική ανίκανη πολιτική ηγεσία. Η ιστορία επαναλήφθηκε από τη Χούντα το 1974. Τελειώνω με τις αποκαλύψεις του στρατηγού Γκυζίκη, του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος λίγο καιρό πριν πεθάνει, με πολύκροτε συνεντεύσεις του στον ελεύθερο τύπο, ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για το πραξικόπημα κάτω του Μακαρίου, μαζί με τους Ιωαννίδη, Ανδρουτσόπουλο και Μπονάνο αλλά και την ευθύνη για την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ήταν αυτός που διέτεξε την ανατροπή του Μακαρίου, παραδέχθηκε την ενοχή του, αλλά και την έμεση ευθύνη όπως είχε δηλώσει για την τραγωδία της Κύπρου. Κατηγόρησε ευθέω τους Μπονάνο και Αραπάκη. Αποκάλυψε ότι ο Ανίδης είχε δεσμευθεί να μην βάλουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ακόμα και αν γινόταν τουρκική απόβαση. Σας ευχαριστώ. δεν ακούστηκε ψήθυρος. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτή η αποστολή ονομάστηκε Αποστολή Αυτοκτονία, γιατί όσοι από εσά από το ακροατήριο είναι υπτάμενοι και βλέπω αρκετού μπροστά μου, ξέρουν τι θα πει να απογειώνεσαι μέσα στη νύχτα με ζυσμένα πλοϊκά φώτα στα 500 πόδια, χωρί ραδιοβοηθήματα, να πηγαίνει σε ένα άγνωστο αεροδρόμιο γεμάτο κρατήρε, γεμάτο τρύπε και να του λένε ότι στην πορεία θα έχει επισκευαστεί. Συγχαρητήρια κύριε Μίτσανα για την απόφασή σας να, να πάτε. Θα ήθελα να, επίσης όμως να μας πείτε και για την ε, απόφαση και κάποιων άλλων οι οποίοι παρόλο που είχε περάσει το, ε, το βράδυ 12 η ώρα και η διαταγή έλεγε ότι μέχρι τις 12 να απογειωθούν τα αεροσκάφη, ο κύριος Πετρουλάκης νομίζω επέμενε 12 και 10, 12 και 14 παρά τις διαταγές να, ε, ότι η απογειώση θα γίνει μέχρι τις 12 λέει θέλω να πάω να πολεμήσω κάτω στην Κύπρο. Και έβαλε φωνέ και κατάφερε και πήγε. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, λίγου μήνε πριν, αν θυμάμαι καλά, κάπου Σαρωνικό, ένα νοράτλα, αποκολλήθηκε ο ένα κινητήρα. Σαρωνικό ήταν, Μήλο. Στη μήλο. μήλο. Λοιπόν, ήταν αεροσκάφη, όπω τόνισε, παλαιά, πολλά σε μακρά κινησία. Και όμω αποφασίσανε, χωρί δεύτερη σκέψη, και πήγαν σε αυτή την αποστολή αυτοκτονία. Πραγματικά είναι αποστολή αυτοκτονία. Και να τελειώσω. Ποτέ δεν έχουμε κάνει παρουσίαση βιβλίων από την αίθουσα αυτή. Επειδή όμω αυτό το βιβλίο, Τα ελληνικά φτερά στην Κύπρο του κ. Μίζανα, δεν είναι προϊόν ενό επαγγελματία συγγραφέα, αλλά ενό βετεράνου, ο οποίο πολέμησε, επιχείρησε την αποστολή αυτή το 1974, προσωπικά σα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένα μνημειώδε έργο που αναφέρει όχι μόνο την επιχείρηση, αλλά και όλο το ιστορικό, το πολιτικό, το οποίο ξεκίνησε από το 1959 με τη συνθήκη Ζηρήξη Λονδίνου μέχρι και την απόβαση από το 1974. Τότε... Από τότε που παραχώρησαν την Κύπρο στους Άγγλους οι Τούργοι, Από το 1878. Στην εισαγωγή σας. Βεβαίως. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος τώρα, όπου έχουμε τη χαρά να έχουμε τρεις από τους τέσσερις καταδρομής, οι οποίοι είναι Κατερινιώτες, οι δύο είναι Κατερινιώτες, ο τρίτος ζει αρκετά χρόνια στην πόλη μας, στην Κατερίνη, και η Σχολή Γονέων αποφάσισε με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να τους βραβεύσει. Παρακαλώ να έρθει. Ο Υπίατρος Κοσκινάς Κωνσταντίνος ήταν ο εξωματικός γιατρός στην κύριε. επιχείρηση, στη Μονάδα. Και παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Αρβανίτη, να έρθει παρακαλώ για να βραβεύσει τον γιατρό. Ε, κύριε Κοσκινά, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια από το βήμα εκεί. Ε, Καταρχά, ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μίτσενα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κατάφερε να μας πάει κάτω με αυτέ τι συνθήκε που περιέγραψε. Το να πάει κανεί από την Κρήτη στην Κύπρο δεν ήθελε μόνο πιλωτικέ ικανότητε, αλλά ήθελε αρετή και τόλμη. Και θα σα αναφέρω δύο περιστατικά που έγιναν εκείνη τη βραδιά, όταν ανέβηκαμε στο αεροσκάφο έγινε μια στοιχομηθεία ανάμεσα στον πιλότο του δικού μου του αεροσκάφους και στον ταγματάρχη των επικεφαλής του, του τμήματος. Ο πιλότος όταν ανεβήκαμε επειδή είχε προηγηθεί το γεγονός που είπε ο κύριος Κορομπίλης που τις αποκόλλησες κλπ. Είχαν περιορισμένες δυνατότητες βάρους. Και το ρωτούσε τον ταγματάρχη πόσα άτομα είστε, τι οπλισμό έχετε και υπολόγιζε σε κιλά. Και βγαίναν κάπου 5 τόνους και 100 κιλά τόσο. Και του λέει ο αεροπόρος, μεταξύ το αεροπλάνο, αν δεν, δεν έχετε δει ίσως όλοι, είναι, η θέση είναι έτσι, όπου κάθονται από τη μια σειρά οι μεν και από την άλλη δε. Και εδώ καθόταν ο πιλότος και εκεί καθόταν ο αεροπόρος. Και εμείς όλοι παρακολουθούσαμε την, την τον διάλογο. Και έλεγε ο αεροπόρος ότι εμείς μπορούμε μόνο 3.900, περίπου 4 τόνους λέει, να σηκώσουμε με αυτό. Απαγορεύεται να πετάξουμε τόσο. Και του λέει ο αεροπόρος, ο ταγματάρχης από την άλλη άκρη, ότι εγώ είμαι υπεύθυνο και θα πετάξετε με αυτό το βάρος. Και εμεί οι από δίπλα ακούγαμε αυτό ήταν υπεύθυνο, ο άλλο δεν ψήγουε. Και εμεί ακούγαμε τη διαδικασία. Αυτέ ήταν οι συνθήκε. Και όταν φτάσαμε στην Κύπρο, το δικό μας το αεροσκάφος, ενώ είχαμε όλη αυτή την αγωνία επί τέσσερις ώρες πτήσει περίπου, τόσο κάναμε, πλησιάζοντας το έδωχος και νιώθοντας μια ανακούφιση ότι επιτέλους θα προσγειωθούμε, νιώθουμε εκείνη την ώρα να ξανά οι κινητήρες να δυναμώνουν και να ξαναανεβαίνει το αεροσκάφος ξανά πάνω. Και να βλέπουμε κάτω στην Κύπρο, βλέπαμε διάφορες φωτιές από εκρήξεις κλπ και, και όλοι σκεφτόμασταν τους πέντε τόνους πως θα τους σηκώσει τόσο ξανά με τόσο δύναμη το αεροπλάνο κάναμε και δεύτερη απόπειρα και στη δεύτερη πάλι δεν ήταν επιτυχής και ξανανεβήκαμε καταλαβαίνετε λοιπόν με τι δυσκολίες έγινε αυτή η επιχείρηση δεύτερον ήθελα να τον συγχαρώ για την απλότητα τη στρατιωτική Και πιστεύω ότι μας ξενάγησε που μας ούτε τη μέση στα μονοπάτια καλύτες. της μνήμης τα οποία Αλλά είναι και, είναι και λίγο πονημένα έτσι όπως κανείς, κανείς, και πραγματικά αισθάνομαι να μην α, α, θλίψει λίγο. καμαρώσει ας το πω να μην καμαρώσει γι' αυτό για τις α, πράξεις αυτές που κάνει και που τιμώνται και να έρθει στο στόμα του η ρίση εκείνη των παλιών Σπαρτιατών άμεσπόκιμες άλκοι με νεανίες. κάποτε λεβέντες νέοι. Και... και... να δώσουμε, και να δώσουμε την ευκαιρία και την πρόκληση στα παιδιά μας και στους νέους. Τώρα που οι σιρήνες πολλαπλασιάστηκαν και οι στόχοι και οι προορισμοί θολώνουνε, να δώσουμε μια πρόκληση, λέω, να πούν και αυτοί με τη σειρά τους άμεσδε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σας. Ευχαριστώ από καρδιά. Παρακαλέσω τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Αρβανίτη, να βραβεύσει τον κύριο Κοσκινά. Να καλέσω τον δεύτερο βρεβόμενο, τον καταδρομέα Μπατζη Κώστα Αντρέα και παρακαλώ τον γραμματέα, τον κύριο Μπίνια, να δώσει το βραβείο. <Καιρή> Κύριε Μπατζη ο Γαβριλίδης, ο καταδρομέας, απουσιάζει. Ο τέταρτος θα το πάρει ο κύριος Μαρινόπλος. καλό τον κύριο Μαρινόπλο, λοιπόν, α, να πάρει και το βραβείο το δικό του και του κυρίου Γαβριλίδη. Και επειδή πολεμήσατε στην κατάληψη του αεροδρομίου, Μα πώς παρακαλώ πώς... πολύ να μας πείτε δύο λόγια. Ε, η κυρία Ιταμίας, η, η κυρία Μαυρομάτια, θα αποδώσει λίγο τα, τα βραβεία. Συνεχίζοντα, ε, από εκεί που σταμάτησε ο πτέρναρχο κύριο Μίτσενα, που τα είπε πραγματικά έτσι πολύ παραστατικά, θα συνεχίσω κι εγώ λίγο. Πρέπει να πω ότι μαζί με την πρώτη μοίρα καταδρομών συμμετείχε και μια δημιουργία τη ΓΑΜΑ ΜΑΚ, τη τρίτη μοίρα καταδρομών, και ενσωματώθηκε στη μοίρα μα. Διοικητή τη μοίρα ήταν ο ταγματάρχη Παπαμελετίου και υποδιοικητή ο ταγματάρχη Αβραμίδη Άγγελο. Μέχρι τι 4 το πρωί τη Δευτέρα που βιβαστήκαμε, 20 Δευτέρας Ιουλίου, μεταφερθήκαμε με οχήματα στον πράβλιο χώρο τη Ιερατική Σχολή Λευκοσία. Είναι ένα μετόχη τη Μονή Κύκου, για όσου ξέρουν, έχουν πάει στην Κύπρο. Η επιχειρήσει στην Κύπρο συνεχιζόταν καθ' τη διάρκεια τη ημέρα. Ολόκληρη δέη γύρω του χώρου σταθμεύσεω τη Μύρας περιοχή βαλόταν από την τουρκική αεροπορία. Θύματα δεν σημειώθηκαν μεταξύ των ανδρών τη Μύρα. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι όλο ο εναέριο χώρο τη Κύπρου ελέγχεται από την Τουρκία Αεροπορία. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα, η διοίκηση τη μοίρα ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε από επιτελεί του Γενικού Επιτελείου Εθρική Φουρά, το ΓΕΦ, και προέβησε η μερική συμπλήρωση των αποθεμάτων τη σε περιοχικά εφόδια και υλικά. Από αυτή τη μέρα, για λόγου ασφαλεία, δόθηκε στη μοίρα ο τίτλο 35 μοίρα καταδρομών και υπήρχε στη διοίκηση δυνάμεων καταδρομών Κύπρου, από όπου και διαταγέ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, 20, 20 Δευτέρου, 22 Εβδόμου, γύρω στις 11 και 30 το πρωί, οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την κυρίνια και κατορθώνουν με τάξη οχήματα και πεζικό να προωθηθούν μέχρι τον τουρκικό τομέα της Λευκοσίας, τον οποίο είχαν ενισχύσει ήδη από τις 20 Ιουλίου με αερομεταφερόμενες δυνάμεις και έλεξε και έτσι να ελέγχουν όλο τον άξονα κυρίνια λευκοσία, παρόλο δε που γίνεται κατάπαυση του πυρό, προωθούν συνεχώ δυνάμει χωρί να πέφτει ούτε μία ντουφεκιά. Έτσι πέρασε αυτή η μέρα. Το χάραμε τι επόμενε ημέρε, Τρίτη 23 Εβδόμου, βρίσκεται η μονάδα μα στην πρώτη μοίρα καταδρομών στον κήπο τη Ιερατική Σχολής Λευκοσία Ξάγνου Όχι τόσο από την αγωνία τη επόμενη ημέρα, όσο από την άδικη απώλεια τον συμπολεμιστό μα ήταν ο Ράτλα. Και ενώ έχουμε κατάπαυση πυρό σε όλη την Κύπρο, κατά τι 10 το πρωί δίδεται τηλεφωνική διαταγή στο διοικητή μα, Ταγματάχη Παπαμελητίου, να στείλει ένα λόγο στο αεροδρόμιο Λευκοσία. Αμέσω μετά, νέα διαταγή, δεύτερο λόγο και πολύ σύντομα όλη τη μοίρα για να αποκρούσει ενδεχόμενη εχθρική αεροποβατική ενέργεια προ κατάληψη του αεροδρομίου Λευκοσία. Εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι αξιοσημείωτο. Ότι ο διοικητή μα δεν ενημερώθηκε, πιθανόν σίγουρα και το ΓΕΦ, να μην γνώριζαν ότι ο εχθρό είχε κατορθώσει να φτάσει μέχρι την περίμετρο του αεροδρομίου Λευκοσία, χωρί να γίνουν αντιληπτοί και μάλιστα να ελέγχουν μέρου του δρόμου που οδηγούσε στη Λευκοσία. Η μεταφορά τη μοίρα έγινε με αστικά λεωφορεία για παραπλανητικού λόγου, ανάμεσα από τι τουρκικέ δυνάμει και τι δυνάμει του ΙΕ, χωρί να γίνουμε αντιληπτοί. Ο διοικητή μα παρέμεινε στη βάση τη μοίρα. Για λήψη συμπληρωματικών οδηγιών από το ΓΕΦ. Γύρω στι 11 η ώρα, όλοι οι λόχοι είχαν καταλάβει θέσει μάχη στα κτίρια του αεροδρομίου και εκτό αυτών. Μέσα στα κτίρια υπήρχε επίση και μία διμηρία τη 33 μίρα καταδρομών Κύπρου και ελάχιστη εθνοφρουρή. Στην άμυνα του αεροδρομίου υπήρχαν επίση ουλαμό ΜΜΕ 8, παλιά τροχοφόρα οχήματα, τα λεγόμενα BTR, όπω κάνανε στην Κύπρο, καροδότσιουφλα μπροστά στα άρματα των Τούρκων και ένα ΤΑΦ 34, παλιό ρωσικό άρμα, και πάω 106 χιλιοστών, ένα. Την ίδια ώρα και ενώ το όχημα του δικητούς μας με τον ίδιο ερχόταν στο αεροδρόμιο, εκδηλώθηκε σφοδρή τουρκική επίθεση, δυνάμεως τάγματος με υποστήριξη θροκισμένων οχημάτων για κατάληψη του αεροδρομίου Λευκοσίας. Τα πρώτα πυρά δέχεται το όχημα του δικητή μας, που βρισκόταν καθοδόν προς το αεροδρόμιο και ανατρέπεται εκτός δρόμου. Η αντίδραση μας όμως ήταν άμεση Αρχίζει μια σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Οι Τούρκοι καθυλώνονται στα 200-300 μέτρα. Δεν περίμεναν τέτοια αντίδραση. Καθώ πίστευαν ότι το αεροδρόμιο είχε ελάχιστε δυνάμει και ήταν ουσιαστικά ανυπεράσπιστο. Και έτσι ενισχύουν τι δυνάμει του. Τα πυρά μα όμω είναι κατηγιστικά και εύστοχα. Η δημιουργία που βρισκόταν στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου με πολυβόλα και πάω 90 χιλιοστών ρίχνουν κάθετα τα πυρά του. Οι δε που είναι κάτω οριζόντια. Τα πυρά είναι διασταυρούμενα. Η τουρκική δύναμη θερίζεται. Προσπαθούν να καλυφθούν όπου βρουν και οπισθοχωρούν. Από παντού δέχονται πειρά, τρέπονται σε φυγή. Η μάχη κρατάει πάνω από μια μισή ώρα και ο εχθρό εγκαταλείπει. Παρότι όμω είχαμε δυνατότητα καταδίωξη και πλήρου εξουδετερώση των εχθρικών δυνάμεων, αυτό δεν έγινε. Αφενό μεν διότι μα απαγορεύτηκε ρητά από το ΓΕΦ κάθε επιθετική ενέργεια και αφετέρου διότι επινέβησαν οι δυνάμει του ΟΥΕ και έγινε κατάπαυση του πυρόσου. Δυστυχώ, παρά την επιτυχή έκβαση τη μάχη, μετά από διαταγή του ΓΕΦ, το αεροδρόμιο παραδόθηκε στι ειρηνευτικέ δυνάμει του ΟΗΕ. Αφού όμω πρώτα ο διοικητή μα, ταγματάρχη Παπαμελετίου, εξασφάλισε την ασφαλή παράδοση σε αυτού, διότι υπήρχε πάντα ο κίνδυνο μετά την αποχώρησή μα να το πάρουν οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν είχαν απομακρυνθεί. Αποσυρθήκαμε και αφήσαμε το αεροδρόμιο στον έλεγχο τη ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ όπου παραμένει μέχρι σήμερα και θεωρείται νεκρή ζώνη. Έτσι τελείωσε η μάχη του αεροδρομίου Λευκοσίας και ο πρώτος Ατήλας. Στη συνέχεια λαμβάνουμε μέρος στις νικηφόρες μάχες στο ύψομα 16-17 Αυγούστου κατά το δυνάμιο εισβολής στην περιοχή της σχολής Γρηγορίου. Στο δεύτερο Ατήλα. Φέρομαι δε εις πέρας επιτυχώς όλες τις αποστολές που μας ανατέθηκαν κατά την επ, επ, επί 7 ημίνας και πλέον παρουσία μας στην Κύπρο αναπληρώνοντας και το εθικό των αδερφών Κυπρίων. Φεύγοντας δώσαμε μία υπόσχεση στους νεκρούς ήρωες συμπολιμιστές μας. Η θυσία μας να μην πάει χαμένη, να αγωνιστούμε για μία Κύπρο ενωμένη και ελεύθερη χωρίς στρατό κατοχής. Τελειώνοντας Τελειώνοντας, θέλω να μεταφέρω προ τη Σχολή Γονέων, ημών και του Συλλόγου μα κομμάτω, 74, καθώ και στην, στο TV ε, Δίων τα, τα θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που είχατε να προβάλλετε και να αναδείξετε σημαντικά, μοναδικά πολεμικά γεγονότα που σημάδεψαν την νεότερη ιστορία τη πατρίδος μα. Θέλω να πω, τελειώνοντα πάλι, ότι δεν είμαστε ήρωε. Κάναμε απλά το καθήκον μας. Κάναμε αυτό που θα έκανε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Και κάτι ακόμα αφισελωθώ. Αυτό εκτός. Ε, όσοι έχουν πάει στην Κύπρο γνωρίζουν ο μήνας Αύγουστος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο θερμοί μήνες. Η θερμοκρασία είναι πάνω από 40 βαθμούς. Εμείς εκτός από τα ρούχα που φοράγαμε, τις φόρμες, δεν είχαμε καμία άλλη Φόρμα. Ήταν η φόρμα που πήγαμε. Υπό αυτή η φόρμα έχει κολλήσει απάνω μας. Από το χώμα, από τη βρωμιά, επί ημέρες πολλές. Δεν χρειάζεται να λέω παραπάνω. Χάρη όμως τον κύριο Κοσκινά, τον Υπίατρο, κατορθώσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάρουμε καινούργιες φόρμες και να πάρουμε μια ανάσα που λένε. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε τον Μαριν... κύριο Υπίατρο. Κύριε Μαρινόπουλε, παρακαλώ δεχτείτε από την ε, κυρία Μαυρομάτη <laughs> την ανομιστική πλακέτα και τη δικιά σας και του κυρίου Γαβριελίδη. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Περνάμε στο επόμενο κομμάτι της σημερινή βραδιάς, στις πιθανές και φαντάζομαι πολλές ερωτήσεις. Πολύ... Στο Ναι. Ε, κύριε Παπανικολάου. Παρακαλώ, όποιο έχει ερωτήσει για να κερδίσουμε χρόνο, α έρχεται στο βήμα για να καταγράφετε και στο βίντεο. Κύριο Κορομπίλη, να βραβεύσω τον κύριο για τη συμμετοχή του. Συγγνώμη. Για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση Νίκη. Ο κύριο Μίτσενα θα πάρει τρία βραβεία. Ήταν και ο πιλότο, τα έκανε όλα. Λοιπόν, η πλακέτα. Ο στυλό από τη Σχολή Γονέων με την ελπίδα να γράψετε και δεύτερο βιβλίο. <σίλυμα> Και το τρίτο βραβείο, το, <σίλυμα> το μπάνερ που ετοιμάσαμε ο χάρτη, το φτιάξαμε <σίλυμα> για εσά. Φεύγοντα, θα το πάρετε για να θυμάστε τη σημερινή εκδήλωση. <σίλυμα> Σα ευχαριστούμε πολύ. <σίλυμα> Κύριε <Πανακολαόνα. σίλυμα> Κύριε Μίτσενα, νομίζω εκφράζοντα τα συναισθήματα όλων των ακροατών, σας ευχαριστούμε γιατί μιλήσετε με την γλώσσα της αληθινής ιστορίας. Και θέλω να σα καταθέσω κάποιε εμπειρίες δικέ μου, γιατί και εγώ αυτά τα γεγονότα τα έζησα και το 67 ήμουν στρατιώτη στο Δημότυχο και στην Κομοτινή. Και σωματάρχη μου ήταν ο μεγάλο εκείνο αξιωματικός, μάλλον η τριάδα Περίδη Ένστερμαν Βιδάλη. Επιτελάρχη του Τρίτου Σώματο, Βιδάλη Σωματάρχη ο Περίδη και ο. ο ήταν στην 20η Μεραρχία ο Ένστερμαν. Λοιπόν, πράγματι τα ανδρίκελα της Χούντας παρέδωσαν χωρίς καμία αντίσταση όλες τις ορέξεις των Τούρκων παρεδόθηκαν και πήραν την ενάτη μεραρχία που ο Γιώργος από του 1964 την κατέβασε και έκανε την Κύπρο αστακό δύναμης. Δυστυχώς έγινε εκείνο το έγκλημα και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Οι Τούρκοι λέει για βάζ, για βάζ θα φτάσουμε κάποτε εκεί που θέλουμε και φτάσαν το 1974. Στη συνέχεια το 1974 ήμουν επιστρατευμένος και αντί να μας πάνε στην Κύπρο ή όπου αλλού ή στον Εύρο... μας οδήγησαν στο ξινό νερό με την πρόθεση και με την πρόφαση... ότι πάμε λέει, να φυλάξουμε τα βουλγαρικά σύνορα γιατί θα έχουμε εισβολή από τους Βουλγάρους. Και ήμασταν εκεί πέρα δύο μήνες καθυλωμένοι. Μάλιστα από εδώ δεν ξέρω αν είναι και πολλοί κατερινιώτες γιατί ήμασταν περίπου 100 άτομα κατερινιώτες στην ενάτιμη αρχή αυτή που είχε έρθει στην, το 1967 και θα πήγαινε το 74 με εντολή της κυβέρνησης στην Κύπρο ξανά. Λοιπόν, αφού ταλαιπωρεθήκαμε, 15 Αυγούστου, με το δεύτερο Ατίλα, όταν είχε έρθει πλέον στην εξουσία Εθνική Κυβέρνηση, θα μας πήγαιναν στην Κύπρο. Και ευτυχώς τότε επικράτησε η λογική και μας πήγαν στην Κρήτη. Τώρα, ποιο είναι το ερώτημά μου. Θέλω να μας πείτε, επειδή μιλήσατε όπως είπα στην αρχή με τη γλώσσα της αλήθειας και ακούσαμε λεπτομέρειες τραγικές, μελαχολήσαμε όλοι για την κατάντια εκείνη της πολιτικής ηγεσία, ε, που δυστυχώ δεν λογοδότησε κανείς ο Ιωαννίδης ή ο σκύλος της ΕΣΑ όπως τον φώναζε ο λαός ή συνειδητά έπραξε ό,τι έπραξε ή τον ξεγέλασαν ή τον... Α, βεβαίωσαν κάποια πράγματα οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πανικολάου. Αυτό θα περιμένουμε να βγάλει ο κύριος Χαρδαβέλας το φάκελο της Κύπρου, ο οποίος έχει αρχίσει όπως θα ξέρετε, έχει αρχίσει μια έρευνα ότι θα βγάλει το φάκελο της Κύπρου. Εκεί μέσα στο φάκελο της Κύπρου είναι γραμμένα όλα. Στο φάκελο της Κύπρου μπορεί κάποτε να βγουν όλα στο φως της δημοσιότητας εκείνο, εκείνο όμως που είναι γνωστόν είναι ότι έπεσε θύμα όπως είπε στην πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή του Χαρδαβέλα ήταν και ήμουν και εγώ προσκεκριμένος ήταν και το τσιράκι του Αριστίδης ο Παλαΐνης. ο Αριστίδης ο Παλαΐνης ο οποίος είπε ότι πήρε διαβεβαίωση ο γαμπρός του Ιωαννίδη δεν θυμάμαι το όνομά του, έχει την αδελφή του Ιωαννίδη από τον Κίσιγκερ ότι θα αποτρέψει τους Τούρκους να σβάλουν στην Κύπρο. Μετά το πραξικόπημα κάτω από Μακαριού. Πήρε αυτή τη διαβεβαίωση. Ενώ όλοι του λέγανε ότι θα αντιδράσει η Τουρκία. Και ο Ιωαννίδης είχε τη διαβεβαίωση από τον Κίσιγκερ, τον πανίσχυρο τότε Υπουργό Εξωτερικών, ότι θα συγκρατήσει τους Τούρκους να μην κάνουν τίποτα. Αλλά αυτά είναι γραμμένα στο φάκελο της Κύπρου που είναι στο υπόγειο, στα υπόγεια της Βουλής των Ελλήνων και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε αν και πότε θα βγουν. Μάλιστα. Ε, ο κύριος Σαραβίδης έχει να μας διαβάσει ένα σύντομο σημείωμα. Όποιο έχει ερωτήσεις για να κερδίσουμε χρόνο, ας έρχεται σιγά σιγά προς το βήμα για να προχωράμε. Ναι κύριε Αραβίδη Αξιότιμε κύριε Μίτσενα, κύριε Κοσκινά, κύριε Μαρινόπουλε, κύριε Μπατσικώστα, κύριε Γαβριλίδη, γιατί εσείς έχετε την τιμητική σας απόψη. Θέλουμε να σας δώσουμε πολλά συγχαρητήρια, διότι μας συγκλονίσατε με την ομιλία σας, κύριε Μίτσενα. Είσαστε οι διαχρονικοί, σύγχρονοι, ζωντανοί ήρωες. Δείξατε πραγματικά την ανδρεία του ελληνισμού. Εγώ θα σας διαβάσω ένα συγκλονιστικό από ένα περιοδικό που διάβασα προ, προημερών. Καλοκαίρι 1974. Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο και σκορπούν το θάνατο. Στη Μόρφου, Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν 15 χριστιανούς. Τους φέρνουν στην αυλή του σπιτιού ενός ελληνοκυπρίου διδασκάλου και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Ετοιμάζουν τα όπλα στρέφουν τους εχμαλώτους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, στον τοίχο. <coughs> Θρήνος μεγάλος, τραγικές στιγμές για τους μελοθανάτους. Περιμένουν τον Τούρκο αξιωματικό να έρθει να διατάξει πύρ. Ο νους και η καρδιά του στρέφεται στην ελπίδα του θείου Ελέους. Προσεύχονται θερμά για το τελευταίο του ταξίδι και ιδιαίτερα ο δάσκαλος. Θεέ μου, συγχώρεσέ μας και δέξου μας κοντά σου. Μνήστητη ημών Κύριε εν τη βασιλεία σου. Ο Τούρκος αξιωματικός έρχεται, κοιτάζει τους στρατιώτες του με τα όπλα στο χέρι και άγρια τους μελοθανάτους. Ρίχνει μια ματιά σε μια κλιματαριά που απλώνεται και σκεπάζει την αυλή. Ζητάει ένα τσαμπί στα φύλη, σκόπιμα Για να παρατείνει την αγωνία των εχμαλώτων. παίρνει το τσαμπί. Ενώ ετοιμάζεται να φάει ακούγεται δυνατά η φωνή του διδασκάλου. Μην το φας. Χθες το ράντισα με φάρμακο. Είναι ισχυρό δηλητήριο θα πεθάνεις. Λέει στο δίμιο του. Μένει άναυδος ο αξιωματικός. Και γεμάτος έκπληξη ρωτάει. Καλά αφού ξέρεις ότι σε λίγο θα δώσω διαταγή να σας σκοτώσουν γιατί δεν με άφηνες να το φάω και έτσι να με εκδικηθείς ειρηνικά ο δάσκαλος απάντησε είμαι χριστιανός αφού πρόκειται να φύγω από τη ζωή και να παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού δεν θέλω να βαρύνω την ψυχή μου με μια τόσο βαριά αμαρτία λέει στο δίμιό του. Ο Τούρκος αξιωματικό συγκλονίζεται. Στρέφεται στους στρατιώτες του και τους λέει «Αν έβρισκα τέτοιον Τούρκο θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα. Μαζεύστε τα όπλα και αφήστε τους ελεύθερους. Χρειάζονται σχόλια. Ευχαριστώ». Η μαρτυρία αυτή τα λέει όλα για το ήθο των Ελλήνων και των αδελφό μα Ελληνοκυπρίων. Ο κύριο Γιανακό. Κύριε Μίτσενα, έχω ακούσει τόσα πολλά Γεια για σα. Ε, <σχεδίδι> από... <σχεδί> τον κύριο Καλιγά, από τον κύριο Βυζάντιο, <σχεδί> από τον σημερινό Αλφαγία, τον κύριο Γιάνγκο, έχω πετάξει και με του τρει, γι' αυτό μιλάω έτσι, και από τον κύριο Χαρίση, αν θέλετε. Και έχω μεγαλώσει με τέσσερα ρητά. Έινιψη Πετίν, Αρχή του Νικάν το Θαρίν, τι είναι, τι έχει βοηθή, δεν την είχατε εσεί. Και ο τολμό Νικάν. Είπατε κάτι προηγουμένω για την ποιότητα των δικών μα πιλότων. Είναι άρεστη απέναντι στον Τούρκο. Και κάποιο ο κύριο είπε: Μπορεί να ανοίξουμε πόλεμο. Ναι, αλλά έχει βρεθεί μέσα στο FIR Αθηνών να τον κυνηγάει ο Τούρκο σε δικό του έδαφο. Και να τα βαβάει 7, 8 ή 9 τζε. Μερικοί από εσά το ξέρουν μόνο. Και μετά μου λέτε: Θα ανοίξω πόλεμο, ενδεχομένω ναι. Αυτά να τα πείτε στο Μακαβί του Παναγόπουλο, στο Μακαβί του Πανταζόπουλο, στον Γιώργο του Σαλμά, στον Αλέξη του Μπρίντακ και στο δικό μα, τον Πατσάβα, μην το ξεχνάμε. <κλη> οι 6-200 έξι, έξι ώρε στον αέρα σα είναι αριθμό, ειδικά για την εποχή που πετούσατε, μέγιστο. Με χαροποιεί μεγίστο. Και είπατε κάτι για πολιτικά λάθη στην Κύπρο. Τα ίδια λάθη δεν έγιναν στα ίμια. Γι' αυτό ήρθα προετοιμασμένο. Τα ίδια λάθη δεν έγιναν και με τον Οτσαλάν. Γι' αυτό ήρθα προετοιμασμένο. Αλλά, α, ναι, άλλα μυαλό δεν βάλαμε. Αυτό λέω μόνο. Σταματάω okay. εκεί. Μερικέ διευκρινήσει απαντήσει. Χτυπήθηκε το ραντάρ, ορθόν, και δεν, τύχ, δεν δόθηκε αποδέσμευση αλφα ομικρών αντιευρωπαϊκών όπλων. Το κατάλαβα αυτό. Ενώ χτυπήθηκε το ραντάρ, δεν δόθηκε αποδέσμευση αντιευρωπαϊκών όπλων. Ναι, Βεβαίω. Χτυπήθηκε, Φε... χτυπήθηκε το ραντάρ, αντιαρωποκάθη. θυστέρησαν εδώ πέρα. Mm -hmm. Κρίθηκε η μάχη της Κύπρου. Είναι Συγχώμα. ένα πολύ λεπτό σημείο αυτό που δείξατε. Διότι δόθηκε μετά από μία ώρα και 11 λεπτά η αποδέμευση των αντιαρροπών όμπλων από τότε που ζήτησε την έγκριση ο διοικητή που ήταν στο Κορμαγίτη. Βλέπει. Έβλεπε και το ένα ραντάρ και το άλλο. Αλλά αυτό ήταν στο Κορμαγίτη. Ήταν πιο κοντά γιατί ερχόταν από το δυτικό μέρο. Ζητάει αποδέσμευση. Και λέει: Δεν μπορώ να δώσω αποδέσμευση. Μα χριστιανέ μου εδώ μα τυπάνε Μα το δεν μπορώ να δώσω αποδέσμευση και έδωσε μετά όταν έκαναν τις ρήψεις αλευστοτιστών, διότι το ΓΕΒ εκεί που ήταν το αεροπορική δίκη Κύπρου ήταν στο ΓΕΒ. Mm -hmm. Ήταν ψηλά στο δεύτερο όροφο και βλέπαν τις ρήψεις. Οπότε οι αεροπόροι, οι οποίοι είχαν και την ευθύνη για όλα αυτά, για τα αποδέμουν των αεροπόρων, όταν δεν βλέπετε, του λέγανε του, του Γιουργίτση. Ο Γιωργίτση, ο οποίο είχε αντικατάσταση τον Τενίση, τον οποίο Τενίση τον έβρα στην Αθήνα τότε, δίθεν για σύσκεψη, επειδή αντιδρούσε στο πραξικόμα κάτω Μακαρίου. Ο πατέρα τη ηθοποιού ταινή. Ήταν ο κανονικό αργό του ΓΕΠ. Αλλά επειδή αντιδρούσε, τον φέρανε πίσω και βάλανε το Γιωργίτσο, ο οποίο ήταν για να κάνουν το πραξιμόγα του Μακαρίου. Και μετά έδωσε, όταν έβλεπαν, πα, δεν βλέπετε εδώ, κάνουν ρήψει. Μα χτυπάνε. Και εμεί θα περιμένουμε να κάνουμε αποδέσμευση. Αν είχε δοθεί κανονικά αποδέσμευση, θα τα καταρρύψει. Από τότε που δώσανε αποδέσμευση των δερκών όπλων. Και αρχίσαν και καταρρύπτανε αεροπλάνα οι Τούρκοι πιλότοι ρίχνανε τις βόμβες από δυστεόρατα ύψη. Από δυστεόρατα ύψη και πηγαίνανε στο γάμο του Καραγκιούζου. Τελευταία... Αλλά ήταν πλέον αργά. Τελευταία μου ερώτηση είναι, μα είπατε ότι στο briefing ήταν 8 από τα 20 πληρώματα. Την ώρα όταν άρχισε ήταν 8. Είναι δυνατόν. Ναι. Ήταν σε αποστολή. Δηλαδή... Τα άλλα, άλλα... κάνανε, ερχόντουσαν. Δηλαδή στο, στον briefing πώς α... ήταν μετά, χώρια αυτοί που χάθηκαν. Μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ. Μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ. Δηλαδή όταν εγώ πήγα στο briefing μέσα, βρισκόταν προ το τέλο. Η ενημέρωση. Ευελπιστώ ΑΕ να ήταν μέσα ε, στο briefing. Ποιο ΑΕ. ΑΕ τη μοίρα δεν υπήρχε. Αφού στη Σούδα έγινε η ενημέρωση, εμεί ήμασταν σε Λευσίνα. Με καλύψατε. Και ήμασταν, είμασταν εξαπλωμένοι σε όλη την Ελλάδα. Με καλύψατε, ευχαριστώ. Άστε καλά. Ναι, κύριε, ελάτε στο βήμα. Τώρα. Σας καλωσορίζουμε στο, στην πόλη μας. Χθες το βράδυ άκουγα, μιλούσατε με το γιο μου τον Λευτέρη, τον Μωυσιάδη και απόψε ήρθα κοντά σας. Λυπάμαι όμως όταν σε μία αίθουσα υπάρχουν οι δασκάλοι και δεν υπάρχουν οι μαθητές. Απόψε ήταν ένα σχολείο. Εγώ δεν κάνω για μαθητής. Πού είναι τα παιδιά να ακούσουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι το μέλλον μας αύριο. Αυτό είναι μία παρατήρησή μου. Είπατε λάθος της Χούντας. Εγώ το θεωρώ προδοσία και μέχρι σήμερα είναι ακόμα προδοσία. Γιατί δεν άνοιξε ο φάκελος της Κύπρου, γιατί δεν άνοιξε, γιατί θα πρέπει να πάνε πολύ φυλακοί αυτοί που κάθονται ακόμα στην Αθήνα, αν δεν έχουν πεθάνει. Μία παρατήρησή μου. Πού ήταν ο κληρίδης αυτές τις ημέρες, ο κληρίδης ο μετέπειτα πρόεδρος της Κύπρου. Στην Ακρόπολη έπινε καφέ ο κύριος. Και όταν τον κάναν την παρατήρηση, οι δημοσιογράφοι Έλληνε Έλληνες τον απεκάλεσαν ξεκληρίδι. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται εκεί, είπε. Άλλοι θα τα βρούνε. Διάβασα το βιβλίο «Διαπυρός και σιδήρου του Μακαρίου», την περίπτωση της προδοσίας. Διαβάστε. Ε, άλλο, δεν είναι η, Κύπρο, η Κύπρος άλλο. Να δείτε εκεί τι έχει γίνει. Όλα αυτά, κύριοι, και θα πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι κανείς από τον κόκκινο εδώ, Έχασα ένα συμμαθητή μου, τον Τζόνο το Σωτήρη, ανθιπολοχαγός του ελληνικού στρατού, στο Κιόνελι της Κύπρου. Είναι τιμή για τους κοκκινοπλήτες και δύο συμμαθητές μου από τη Δεσκάτη. Εκτός, εάν θα πω κι εγώ ότι το 1964 έζησα στο πετσί μου, στο διδημότυχο, επί τρία χρόνια στρατιώτης και με κρατούσαν εκεί, γιατί ήμουν αφέντε καλός στρατιώτης και οι άλλοι οι Παλαβιάριδε ήταν στην Αθήνα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αλλά οι μαθητέ των σχολείων έπρεπε να είναι εδώ απόψε. Τιμή σε όλου όσου ακούνε αυτά τα πράγματα και τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε τέτοιε συναντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μωσιάδη. Τον κύριο Πίτσια, παρακαλώ. Και όποιο άλλο έχει ερώτηση, να πλησιάζει προ το βήμα. Να κερδίζουμε χρόνο. Σύντομα, λοιπόν. Ναι, εγώ απλώ θέλω, θα με επιτρέψετε, να καταθέσω την προσωπική μου αρτηρία το 1967. Το 1967 ήμουνα ένα χρόνο ολόκληρο στην Κύπρο και την έζησα. Ήμουνα έφεδρος εξωματικός. Οργώσαμε, κύριε Πτέρα, και όλο το νησί και καταθέτω την προσωπική μου μαρτυρία για να στηρίξω ότι την ίσο Κύπρο θα την είχαμε σήμερα ίσως και ενωμένη με την Ελλάδα, εάν δεν είχε φύγει η μεραρχία το 1967. Ένα χρόνο ολόκληρο Κάναμε ασκήσεις μεραρχίας με σε ενδεχόμενα σημεία που θα γινόταν η απόβαση, γιατί το περιμέναμε σας πληροφορώ, ότι περιμέναμε απόβαση στην Κύπρο από την Τουρκία. Δύο φορές τη εβδομάδα κάναμε νυχτερινές ασκήσεις σε σημεία που ενδεχομένω θα αποβάζονταν οι Τούρκοι. Πριν την επιστροφή θα πρέπει να σας πω ότι ήρθα Χριστούγεννα 24 Δεκεμβρίου του 1967, με καράβι το οποίο είχε επιταχθεί και ήρθαμε και κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό είμαι και συγκινημένος διότι έζησα μαρτυρικές στιγμές στην Κύπρο και θλίβομαι για αυτό το νησί. Γιατί το υπεραγαπούσα και έστεινα επιστολές και έλεγα αγωνιζόμενος για τα ιδανικά της φυλής που δυστυχώς σήμερα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται χειροκρότημα και δεν το θέλω και οφείλω απλώς σας καταθέτω τη μαρτυρία για να σας βοηθήσω να ενημερωθείτε σφαιρικά και θα είμαι πολύ σύντομος. Είχαν προηγηθεί θλιβερά γεγονότα στην Κοφίνο, κύριε Πτέρα και το ξέρετε, στην Κοφίνο της Κύπρου ήταν και ο Μακαρίδης ο Γρήβας τότε στο νησί. Κάναμε ασκήσεις όπως σας είπα, κάναμε παρελάσεις και πρέπει να σας πω ενώ εγώ λέγομαι πίτσιας, τα χαρτιά μου ήταν αποστολίδη στο όνομα του Μακαρίτου πατέρ μου. 15.000 στρατό. Η, η, η μονάδα η δική μου ήταν στο Σταυροβούνι, στο μοναστήρι επάνω. Φυλάγαμε και πυράβλου, σα πληροφόρησα, εγώ ο ίδιος σαν αξιωματικό ήμουνα σε πυράβλους και φυλούσαμε φιλού, και προστατεύαμε τα όπλα τα οποία είχαμε. Ο πιθαρχό ξέρει πολύ καλά και ίσω και πολλοί από εσά που έχετε μελετήσει την ιστορία, οι Τούρκοι ποτέ δεν απαιτούσαν την, Τούρκη, την, την Κύπρο. Δεν τη ζητούσανε. Οι Άγγλοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τα ζυζάνια, αλλιώ η Κύπρο θα ήταν σήμερα ενωμένη με την Ελλάδα. Προηγήθηκαν για να τελειώσω τα γεγονότα, θα θυλιβερά στην Κοφίνο. Μα κάλεσε ο διοικητή του αξιωματικού το βράδυ και μα λέει. Απόψε ξεκινάνε για απόβαση οι Τούρκοι από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Κοιμηθήκαμε, σε ενημερώνω, όλη τη νύχτα στα αυτοκίνητα επάνω με τα άρματα, με τα όπλα παραπόδας. Δεν κοιμήθηκε κανένα στρατιώτη, θα πρέπει να σας πω, και ήμασταν έτοιμοι. Εάν οι Τούρκοι εκείνο το βράδυ αποβιβάζονταν, θα είχε χυθεί πολύ αίμα. Το νησί θα ήταν ελληνικό. Δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση. Ο Πτέραχο και πολλοί άλλοι που έχουν διατελέσει εξωματικοί το ξέρουν πολύ καλά ότι τουρκικό ποδάρι δεν θα μπορούσε να πατήσει μέσα στην Κύπρο εότωσο ήταν η μεραρχία στην Κύπρο. Όταν η μεραρχία έφυγε ήταν ανυπεράσπιστη και αποστάτευτη. Και βεβαίως δεν θέλω να αναφέρθω στην τότε δικτατορική κυβέρνηση η οποία αναγκάστηκε να συνδικολογήσει και να υπογράψει την αποχώρηση της μεραρχίας από την Κύπρο και έκτοτε το νησί οποτεδήποτε θέλανε οι Τούρκοι το καταλαβανανε <συστά> Και κλείνοντας, <συστά> 24 <συστά> Δεκεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου η μονάδα μου αποβιβάστηκε στη, στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πήγε <συστά> στο <συστά> Κιλκίς. <Κυρκύς. συστά> <συστά> 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 Και ο Μακάλος, σηκωτή, δεν, δεν θέλω δεν να θέλει. επεκταθώ Δεν θέλω να επεκταθώ ε, περισσότερο ευχα... Ο καθένας έχει την προσωπική του γνώμη ε, και ευχα... Εγώ θέλω να σας καταθέσω μην... την άποψή μου ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ πολύ Ας μην γίνεται διάλογο Σου ευχαριστώ με τον κύριο Πίσκια Κύριο Γκοτζαμανίδη ε, έχει το λόγο ο ε, ο Κύριε Μινσανά, ε, Κύριε Πτεραρχέ ε, Θέλω να πω το εξή: Δεν υπάρχει κανένας φάκελος Κύπρου Δεν υπάρχει δηλαδή ένας φάκελος που έχει κλεισμένη όλη την υπόθεση της Κύπρου... να τον ανοίξουμε και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχει η υπόθεση Κύπρου. Η υπόθεση Κύπρου που είναι σε πολλά κομμάτια και σε πολλά συρτάρια. Λοιπόν, γιατί δεν ανοίγει αυτός ο φάκελος... αυτή η υπόθεση της Κύπρου... Ε, για τον εξής απλούστατο λόγο. Όταν ήρθε ο Καραμαλής το 1974 κάλεσε τους αρχηγούς, το θυμόσαστε, όλων των κομμάτων. μηδέν του ηλίου εξαιρουμένου. Και όταν τους είπε, ξέρετε, αν ανοίξει αυτός ο φάκελος, αυτή η υπόθεση, αυτό το απόστημα, το εθνικό, θα δικαιωθούν οι Τούρκοι. Γιατί παρενέβησαν στην Κύπρο. Γιατί έκαναν την απόβαση. Θα δικαιωθούν οι Τούρκοι. Μα συμφέρει να ανοίξουμε αυτή την υπόθεση. Διότι αυτή η τιμεραρχία για την οποία μιλάμε πήγε κρυφά και συμπληρώθηκε επί των ημερών του Γεωργίου Παπανδρέου. Πηγαίνανε τμηματικά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τμηματικά, πολλά χρόνια, με άλλα ονόματα, όπω είπε ο κύριο Πίτσια. Λοιπόν, όταν συμπληρώθηκε ο αριθμό και η ιεραρχία ήταν ικανή, πριν από το σχέδιο Άτσουσον, κύριε Πτέραχε, που μιλήσατε για το σχέδιο Άτσουσον, υπήρξαν και άλλα σχέδια. Υπήρξε το σχέδιο του Γεωργίου Παπανδρέου, υπήρχε το σχέδιο Χάρτινγκ, τα οποία όλα ήταν βολικά για την Ελλάδα, αλλά όλα τα απολύτερη. Αναφέρονται, αναφέρονται στο βιβλίο και τα τρία και μάλιστα χαρακτηριστικά με την πολυκατοικία. Ναι. Λέει, ναι. μα δίνανε, ναι. μας δίνανε μια ναι. πολυκατοικία και. Μόνο που δεν είπατε. Σε, σε, μισό λεπτό, αυτό. Νίκο. Σα παρακαλώ, λεπτό. ακούσαμε. Μισό, Σας παρακαλώ. μισό λεπτό. Σα παρακαλώ, κύριε. Η Χούντα. Η Χούντα. Ε, άντε τώρα μην. Ποιο αντέδρασε, μην... Το, την ιεραρχία, την Χούντα από εκεί. Σα Πα παρακαλώ, κύριε, μην κύριε... κάνετε διάλογο μεταξύ σα. Κύριε Κοντζαμανίδη, αν έχετε να υποβάλλετε πριν... ερώτημα, παρακαλώ, είναι το ερώτημα. ερώτημά σα στον ομιλητή. Να... Το ακροατήριο έχει Λέτε. κουραστεί. Παρακαλώ, ναι, θα παρακαλώ πω, κύριε Κοντζαμανίδη, πω, πω, υποβάλλετε πω, το πω, ερώτημά σα. Λοιπόν, υπήρξαν και άλλα σχέδια νωρίτερα πριν από το σχέδιο Άτσισον και τα απορρίψαμε. Για όλα τα σχέδια τα οποία είχαν τεθεί για τη λύση του Κυπριακού προβλήματο εκτός από αυτό που έγινε το 1915 επί Αλεξάνδρου Ζαΐμι όλα τα άλλα τα απέρριψε ο Μακάριος ήταν ο μοιραίος άνθρωπος για το έθνος ήταν ο μοιραίος άνθρωπος για το, το έθνος ευχαριστούμε τον κύριο Κοζαμανίδη τα απέρριψε όλα αυτός και εγώ ε, είπατε για τον ΟΙΕ εγώ τον άκουσα η από το BBC, από το BBC να καλεί τους Τούρκους να παρέμβουν στην Κύπρο Ακριβώς. τον άκουσα εγώ θα ήθελα να σα πω Παρα... και να ευχαριστήσω τον κύριο Μίτσινα. Παρακαλώ, λίγο ησυχία για να ακούσουμε την ερώτηση. Ονομάζομαι Καλφούτζο, είμαι από το Εγίνιο και είχα την τιμή να υπηρετήσω στι καταδρομέ στα γεγονότα στα οποία προαναφερθήκαμε και την τύχη να γυρίσω ζωντανό. Ο κύριο Μίτσινα μα είπε την άποψή του, όπω αυτό τη δίωσε, γύρω από το πολύκροτο και το πολύπλοκο θέμα τη Κύπρου. Πιθανώ να υπάρχουν και άλλε απόψει. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική γιατί δεν είναι και επί το παρόντος. Θέλω όμως να σας καταθέσω μια μαρτυρία η οποία είναι ουσιαστική και αποκρύπτεται. Υπηρετώ στην 32 μοίρα καταδρομών δίωσα τα εξή γεγονότα. Έκανα ένα σωρό προανακρίσεις για λιποτάκτης Κύπριος και ένας άλλος αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό. Εδώ στην Ελλάδα, αν γινόταν προανάκριση σε καιρό πολέμου, κύριε Μίτσι, να το ξέρετε, για λιποταξία, η ποινή ήταν θάνατος, εκεί ήταν πέντε και άλλοι τόσοι ζούσαν στο Σόχο και γλεντούσαν, όπως γλεντούσαν και στην Λεμεσό. Ενώ κάποιοι στην πράσινη γραμμή φυλάγανε και λέγανε οι Κύπροι αδελφοί σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Αφήνω στον καθέναν στην κρίση του να έρθουν οι Έλληνες να μας υπερασπίσουν. Εμείς πήγαμε. Δώσαμε αυτά που είναι να δώσουμε. Το ερώτημα είναι ποια είναι η αλήθεια. Όταν η ιστορία, κύριε Μίσσενα, βγει, αν θα βγει, που δεν θα βγει... Τότε πιθανώ και η δική σα πτυχή να μην είναι ολοκληρωμένη. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να κάνω μια, μια προσωπική μαρτυρία, επειδή αναφέρθηκε για το φάκελο τη Κύπρου. Ήταν έτοιμα από το 1981 να ανοίξει ο φάκελο Κύπρου. Στη δεύτερη κυβέρνηση του Πασόκ, το 1985, ο φάκελο Κύπρου άνοιξε. Έγινε λοιπόν μια εξεταστική επιτροπή, όπου συμμετείχε ο Ψαρουδάκη ο Νικόλαος. Και αυτό το, το 87 ή το 88 εξέδωσε ένα βιβλίο, Ο Φάκελο Κύπρου, όπου περιέχει όλε τι μαρτυρικέ καταθέσει που δώσαν στην εξεταστική των παραμάτων τη τη Βουλή οι εμπλεκόμενοι. Αβέροφ, Καραμανλής, Ανδρουτσόπουλο, Αραπάκης. Παρακαλώ, αναζητήστε το βιβλίο αυτό. Εκδόσει Ψαρουδάκη Νικολάου, 87 ή 88 ήταν. Ένα άσπρο βιβλίο, Ο Φάκελο Κύπρου. Έχει πεθάνει τώρα ο Ψαρουδάκη. Και ο καθένα από τι μαρτυρικέ καταθέσει. Μπορεί να κρίνει χωρί να φωνάζει ευπρεπώ και δεν χρειάζεται η, αποφ... η... η όποια γνώμη να την επιβάλλει στον άλλον. Και για να κλείσω με αυτό που είπατε για τον Μακάριο, όντω στι 15, Ιουλί... 15 Ιουλίου του 20 έγινε το πραξικόπημα από τον Σαμσόν και εκείνη ο Μακάριο είπε δεν κινδυνεύουμε από του Έλληνε, από του Τούρκου, κινδυνεύουμε από του Έλληνε. Αυτά είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται όμω να επιμένουμε για να περάσουμε και είναι γραμμένα. Λοιπόν. Να κλείσουμε. Κύριε Μπίνια, παρακαλώ, ανακοινώστε την επόμενη. Παρακαλώ, θα ήθελα να ενημερώσω το εκλεκτό ακροατήριο ότι την επόμενη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, θα έχουμε ομιλητή τον κύριο Νεοκλή Σαρή, καθηγητή κοινωνιολογία τη Ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το θέμα που θα μα αναπτύξει θα είναι σε ποια κοινωνία θα ζήσουν τα παιδιά μα. Σα περιμένουμε λοιπόν την επόμενη Δευτέρα. Ε, να δώσω λίγο το λόγο και σε έναν ακόμα που θέλει να ρωτήσει για μια τελευταία ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο καλή και εμπεριστατωμένη ομιλία που μας κάνατε. Θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη χωρίς να σας κουράσω, γιατί ξέρω ότι ήδη είμαστε λίγο κουρασμένοι. Ήμουνα εκείνο το διάστημα διοικητής σε ανεξάρτητη ορνή πυροβολαρχία στον προφήτη Λία. Είχα αποστολή σε περίπτωση εισβολής των Τούρκων να υποστηρίξω οποιαδήποτε οποιαδήποτε αμυντική ενέργεια λοκατζίδων ή καταδρομέων Ελλήνων ή και Κυπρίων στον Άγιο Ιλαρίωνα. Χαράματα της 20 Ιουλίου, με μία προειδοποίηση της προηγουμένης μέρας μόνο, δηλαδή πήρα το σήμα πάνω στον πενταδάχλιο στον Προφήτη Λία, η ώρα 8. Σας θυμίζω ότι πέντε μέρες πριν, Μα είχαν βάλει φωτιά στο, ε, στο πενταδάχτυλο και είχε γίνει κάρβουνο. Εμείς η πυροβολαρχία μας, κατόπιν αδείας από τη δίκη πυροβολικού, πήγαμε μαζί με τον πρώτο λόχο, ο οποίος ήταν δυτικά από μας και ε, κατεβήκαμε κάτω για να μην μας κάψει φωτιά, η οποία κατέκαψε τα πάντα. Την επομένη γυρίσαμε και γλιτώσαμε τουλάχιστον το κάψιμο. Βέβαια, είχα απόλυε σε ασυρμάτους και σε όπλα. Ίσως ξεφεύγω με λεπτομέρειες και σας κουράζω λίγο όσο μπορώ να το αποφύγω. Ε, μετά από τη μεθεπομένη, ό,τι απώλειες είχα αναπληρώθηκαν. Και ασύρματοι και οπλισμός και τα πάντα. Και ήμουν απλήρης για τον πόλεμο. Βέβαια, μερικά αυτοκίνητα που είχαν καεί, αυτά δεν αναπληρώθηκαν. Με το χάραμα λοιπόν της, 10, της 20 Ιουλίου, η ώρα 5 και 4 το πρωί, ξύπνησα με βομβαρδισμό, χωρί να έχω καμία προειδοποίηση, πλην ενό σήματο που είχα από τη διοίκηση πυροβολικού, να επανδρώσω τι θέσει των τη Και έστειλα τα τρία αντιεροπορικά μου και τα επάνδρωσα για να είναι έτοιμα να δεχθούν οποιαδήποτε, να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εχθρική εισβολή, αεροπορική. Βέβαια, δεν είχαμε προ... καμία ιδέα περί του αυτού που γίνεται, που το ξέραν όλοι. Από ό,τι έμαθα μετά και οι τηλεοράσει και τα κανάλια, όλα μεταδίδαν και μάλιστα εικόνε ότι γίνεται απόβαση στην Κύπρο. Με το που ξεκίνησε ο βαρισμό η ώρα 5 και 10 το πρωί, οι φαντάροι μου βγήκαν γιατί είμαστε σε κορυφή ψηλά και κοιτάζαν με τα. Είμαστε τότε με τα εσόρουχα, γιατί ήταν καλοκαίρι και όπω σα είπε και κάποιο, κυρίω εδώ είχαμε 40 βαθμού Κελσίου. Και θυμάμαι, σαν να του βλέπω τώρα, βγήκαν έξω και κοιτάζανε πάνω. Του είπα, βέβαια, αμέσω να τρέξουν και να καλυφθούν σε βράχια και να απομακρυνθούν από τα κτίρια τα οποία δεχθήκαν αμέσω πυρά τουρκικά από τα αεροπλάνα. Έγινε σφοδρό φοβορτισμό στην πυρολαρχία μου. Ε, Έβλεπε τι βόβε να παλμ. να τα πάντα δίπλα, βέβαια. Ευτυχώ τα τρία αεροπορικά που είχα βάλει. Δεν ξέρω, κύριε Μίτσενα, τα δικά μου τα αεροπορικά βάλανε. Δεν ξέρω περί Παύσεως Πυρός και τι είχαν, αλλά εμένα είχα πάρει σήμα και διαταγή να επανδρώσω τα, τα, τις θέσεις, να βάλω πυρομαχικά και αν δεχθώ επίθεση να ρίξω. Δεν ξέρω κάτω τι γινόταν και με τα ραντάρ. Πάντως τα δικά μου τα αντιεροπορικά ρίξανε. Από την πρώτη στιγμή που δεχθήκαμε βομβαρδισμό και ευτυχώ γιατί θα μα είχαν κάνει πίτα εκεί πάνω. Και μάλιστα είχα και, είχα και μια μεγάλη ηλική σημαία, με είχα κάνει κάτω με χρώματα και με πετρούλε και με τέτοια. Και είχα γράψει κάτι συθήματα πατριωτικά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω όσο μπορώ πιο σύντομο και τελειώνω. Ε, κύριε, κύριοι, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι εάν δεν είχε προηγηθεί αυτό το άφρον πραξικόπημα που έγινε στην Κύπρο και το οποίο δεν εμπλέκουμε σε τέτοια και το οποίο στάθηκε η αιτία. Να αδειάσουν οι μονάδες και να βρεθούν σε διαφορετικά σημεία. Να υπάρξει ένας γενικός αποσυντονισμός. Ε, τα πυροβολία που είχε φτιάξει ο Γρήβας στην ακτή της Κυρινίας σας πληροφορώ ότι κανένα δεν επανδρώθηκε. Εάν επανδρονόντουσαν αυτά όπως έπρεπε να επανδρωθούν, δεν θα βγαίνανε οι Τούρκοι, δεν θα πατάγανε πόδι στην Κύπρο. Επίσης, εάν δύο-τρία αεροπλανάκια δικά μας ερχόντουσαν και ήταν αντιμέτωπα με αυτά των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι οι πιλότοι, θα συμφωνήσω μαζί σα ότι όποτε δέχονται πειρά, τα ρίχνουν από ψηλά και δεν χτυπάνε στόχου. Απλώ φροντίζουν, ξεφορτώνουν γιατί δεν είμαι αεροπορό, εσεί ξέρετε καλύτερα. Αν γυρίσουν φορτωμένα, προσγειώνονται. Ακριβώ. Φροντίζανε. Φροντίζανε λοιπόν όποτε είχα ισχυρή αεροπορική επίθεση. Του θύπαγα με τα αντιεροπορικά μου και ξεφορτώνα τι βόμβε εκτό τη ομπρέλα που κάναν τα αντιεροπορικά μου. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι η Κύπρο δεν θα έπεφτε. Εάν ερχόντουσαν τα δύο υποβρύχια που τα γύρισαν πίσω, εάν, τα αεροπλάνά ερχοντουσαν ερχόντουσαν τρία-τέσσερα αεροπλανάκια δικά μα, γιατί σα πληροφορώ κύριοι, να το ξέρετε, το έζησα, ε, οι Τούρκοι ερχόντουσαν και κάναν περίπατο από πάνω και όποτε θέλαν κάναν βουτιέ και Πυροβολούσαν πέρα από το γεγονό ότι θα ανυψωνόταν το ηθικό όλων εκεί, οι οποίοι περιμέναμε μία μικρή βοήθεια από την Ελλάδα, από τη μητέρα Πατρίδα, όπω του λέγαμε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήθελα να... <σχειά> Τελευταία κλείνει ο καταδρομέα ο κύριος Μαρινόπουλο. Τον βλέπω και αρκετά συγκινημένο. Επειδή <σχειά> ακούστηκαν πάρα πολλά, θέλω να πω κάτι για να τελειώσουμε. Η ελληνική πολιτεία μέχρι το 1998 δεν αναγνώρισε ούτε τους νεκρούς ούτε τους τραυματίες της. Θεωρήθηκαν ότι ήταν νεκροί και τραυματίες του 40-41, γεννηθέντες μετά το 51. Μόλις το 1998 αναγνώρισε κάποιες επιχειρήσεις που έγιναν τότε στην Κύπρο. Και μόλις το 2007... έδωσε κάποια μετάλλια αναμυστικά πολέμου όπως προανεφέρθηκε. Αυτά έτσι για τα πολλά που υπόθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.